σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Τι όμορφη ημέρα είναι αυτή σήμερα. Τελευταία μέρα του Απρίλη, παραμονή Πρωτομαγιάς. Σε ορταστικό μου ότι είμαστε ακόμα όμως. Καλημέρα, παιδιά μου. Πώς θα είστε, χρόνια πολλά θα το λέμε συνέχεια αυτές τις μέρες. Χρόνια πολλά θα πούμε και αύριο για τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά θα λέμε γενικότερα. Υπέροχη. Έχουμε βάλει τα καλά μας. Ναι, όλοι τα βάλαμε. Όλοι, γιατί και σήμερα η εκπομπή είναι ορταστική. Και λοιπόν, και θα έχουμε και το Βαλάντι σε πολύ πολύ λίγο μαζί μας. Ένα χειροκρότημα για το Βαλάντι. Θα τον έχουμε, θα τον έχουμε εδώ το Βαλάντι μαζί μας. Ζωντανά, ζωντανά, θα μας πει όλες τις επιτυχίες, θα πει και το χαρτάκι, θα πει και το ακροβατό, του έχω κάνει ήδη παραγγελιές. Ασανσέρ. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Για πες. Για πρώτη φορά, η μοναδική μεγάλη της τηλεοπτική συνέντευξη είναι εδώ και φυσικά και μιλάω για την Κατερίνα Τούσκα. Λίγο πριν ταξιδέψει για την Eurovision και πολύ λίγο μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Υπέροχο φόρεμα, Κατερίνα. Το διάλεξε ο Θέμης. Λοιπόν, ναι, θα σου πω την αλήθεια. Μπήκε στο καμαρίνι, του δείξαμε τρία διαφορετικά φορέματα για να μην γκρινιάζει. Και τελικά διάλεξε αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο και είχε δίκιο και αποφάσισα να μην ξαναεμπιστευτώ τη Γεωργία και να εμπιστεύομαι μόνο το Θέμη Μάλι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο και ορταστικό γλυκό, μια ιδιαίτερη τούρτα και μαζί μας είναι ο καλύτερος pastry chef, Χρήστος Βέργαρδος. Πάμε. Χρόνια πολλά. Εγώ σου είπα χρόνια πολλά, αγάπη μου. Μουά, τι κάνεις. Και για αύριο χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα να φτιάξω μια τούρτα, έτσι να την έχεις. Τέλεια, να τη σβήσουμε και αύριο. Χρόνια πολλά. Οι αγαπημένες μου τούρτες, εμένα κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου, γιατί με ρωτάνε τι θέλω να σου βάλουμε, την Barbie, τη Cindy, το ένα αλογάκι, ένα κουκλά. Και λέω λουλούδια, λουλούδια και φρούτα. Και μια τέτοια έχει φτιάξει και εσύ σήμερα. Έτσι. Μετά το Πάσχα έχουμε φάει αρκετά, θέλουμε κάτι πιο δροσιστικό σε γλυκό. Οπότε τι καλύτερο από μια σαρλότ με φρούτα. Είναι με μια κρέμα τυριού. Θέλω να ξεκινήσουμε. Είναι εύκολη διαδικασία. Δεν θέλω να μαγχώνεστε, μην τη βλέπετε έτσι περίτεχνη. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Και είναι και πολύ ελαφριά γιατί έχετε φάει πολύ αυτές τις μέρες και πολύ σοκολάτα, τσουρέκι. Πάμε λίγο σε κάτι πιο light. Έτσι ακριβώς και δροσιστικό. Γιατί αρχίζει σαν τάρτα είναι επί της ουσίας. Η τάρτα, η διαφορά που έχει η τάρτα είναι ότι είναι ζύμη πιο μπισκοτένια ενώ εδώ έχουμε τα σαβαγιά. Όπω τι ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δώσουμε πρώτα τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να τη φτιάχνουμε κιόλα. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια μπισκότα σαβαγιάρ. Είναι τα κλασικά αυτά εδώ που λέμε πάντοτε τα σαβαγιάρ. Και 300 γραμμάρια φρούτα του δάσους. Εδώ θα συζητήσουμε στη συνέχεια αν μπορείτε να κάνετε και τι παραλλαγή μπορείτε να κάνετε. Και στη συνέχεια θα χρειαστούμε για την κρέμα. 400 ml κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μία βανίλια, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα και 8 φύλλα ζελατίνης, αυτά που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ, τα οποία πάντοτε τα βάζουμε σε κρύο νερό. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μόνο αυτά είναι τα υλικά. Είναι μόνο αυτά. Πολύ απλά. Είναι μόνο αυτά. Απλά φαντάζομαι η μαγεία και η δυσκολία ίσως είναι λίγο στη διακόσμηση και στον ντεκόρ. Δυσκολία, Κατερίνα, θα σου πω ότι δεν έχει καθόλου γιατί βάζουμε έμπνευση, παίρνουμε τα φρούτα που μας δίνει απλόχερα η φύση. Οπότε απλά πάμε θα το πούμε πάνω, έχουμε χρώμα. Λοιπόν, έχω χτυπήσει ήδη την κρέμα γάλακτος. Ένα μέρος της το έχω κρατήσει και θα το ζεστάνω γιατί μέσα εδώ θα λιώσουμε τα φύλλα ζελατίνης. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλουμε τώρα να βάλουμε στο μίξερ είναι ότι θα βάλουμε το τυρί κρέμα μαζί με τη ζάχαρη. Κατερίνα μου, αυτά τα δύο που έχεις πάρει εκεί στην άκρη πολύ θα ωραία. Τα δώσω Έλα να μου. Τα βάλω στο μίξερ. Ωραιότατα. Και τη ζάχαρη πάρε. Εδώ. Υπέροχα. Άρα λοιπόν, τυρί κρέμα, τα 200 γραμμάρια συγγνώμη, τυρί κρέμα μαζί με τη ζάχαρη την κρυσταλλική. Δεν θέλουμε πολύ ώρα να τα χτυπήσουμε. Δηλαδή, ακόμα και στο χέρι με ένα σύρμα χειρός μπορείτε να το κάνετε. Αυτό που θέλουμε είναι λίγο να κρεμοποιηθεί το τυρί και να ενσωματώσει, και να ενσωματώσει ουσιαστικά μέσα του τη ζάχαρη. Άρα λοιπόν, ένα πολύ μικρό χτυπηματάκι εδώ. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπετε ότι έχει ήδη αρχίσει και μαλακώνει. Εδώ λοιπόν στη συνέχεια θα προσθέσουμε την κρέμα γάλακτος που έχουμε χτυπήσει. Ξαναλέω ότι έχω κρατήσει ένα μέρος περίπου στα 50 με 100 γραμμάρια όσο θέλετε εσείς. Mm-hmm. Και το έχω βάλει στην κατσαρόλα να ζεσταθεί γιατί εκεί θα χρειαστεί να λιώσουμε τα φύλλα ζελατίνης. Άρα 300 με 400 γραμμάρια για να λιώσουμε τη ζελατίνη. Στην κρέμα γάλακτος της ζελατίνης είναι λιγότερο, είναι 100 γραμμάρια. Τέλεια. Απλά θέλουμε να ζεσταθεί. Εδώ θα πάρω τη χτυπημένη, λοιπόν, την υπόλοιπη χτυπημένη κρέμα γάλακτος για να την ρίξω μέσα στο τυρί κρέμα. Πολύ εδώ. Ωραίο θα είναι. Μ' αρέσουν τα γλυκά με κρέμα, έτσι, και λίγο Φιλαδέλφια μέσα, τυρί κρέμα εννοώ. Ισχύει. Νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερα. Και είναι και δροσιστικά αρκετά, έτσι. Μπράβο. Είναι και δροσιστικά αρκετά. Και έχει υπέροχο καιρό τόσο άλλες αυτές τις μέρες. Ωραία. Εύχομαι. Λοιπόν, ξαναλέω ότι έχουμε κάνει μέχρι εδώ. Έχουμε βάλει το τυρί κρέμα μαζί με τη ζάχαρη, τα έχουμε λίγο χτυπήσει. Προσθέτουμε τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος, που ξαναλέω από αυτήν την ποσότητα έχουμε κρατήσει λίγο στην άκρη να τη ζεστάνουμε για να λιώσουμε μέσα τα φύλλα ζελατίνης. Και αυτό που θέλουμε εδώ τώρα να κάνουμε ουσιαστικά είναι μία ομογενοποίηση. Θα το χτυπήσω λίγο στη γρήγορη ταχύτητα. Κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Είναι έτοιμο το πρώτο μου μείγμα. Εδώ. Λοιπόν,
Θα πάρω λίγο να το βοηθήσω και με την πάλα μου να ανακατευτεί καλύτερα. Και με ένα σύρμα χειρό. Α, Κατερίνα, έχω το σύρμα χειρό εκεί. Δώστε μου αυτό το έχουμε. Βεβαίως. Εύκολη μου φαίνεται. Είναι εύκολη, είναι γιατί πολύ εύκολη. Πολλές φορές λέτε τελευταία στιγμή έχω μαγειρέψει τόσο πολύ μες στο Πάσχα. Τι να κάνω έτσι γρήγορα. Μπράβο. Ορίστε, μπράβο. Μέσα σε μισή ώρα θα είναι έτοιμο και λιγότερο. Και λιγότερο, και λιγότερο. Ναι. Το μόνο που θέλει είναι το πάγωμά του. Λοιπόν, τα φύλλα ζελατίνη τα οποία ξαναλέμε πάντοτε τα βάζουμε. Βάλει. Είναι 8 φύλλα ζελατίνη, τα τόσο μικρά τα φύλλα. Ναι, έχει 12 νομίζω, 12, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς τα 8 θα χρειαστούμε. Πάντοτε τα μαλακώνουμε σε κρύο νερό και λιώνουν στη συνέχεια σε κάτι ζεστό. Άρα έχω ζεστάνει την κρέμα γάλακτος που κρατήσαμε από πριν που σας έλεγα, περίπου 50 με 100 γραμμάρια, όσα θέλετε εσείς. Ωραία, εντυμένο σε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Σε πάει αυτό στυλ το λίγο πιο έτσι. Παντελόνι, δεν πάνε σε όλους. Πολύ ωραίο είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν βλέπετε εδώ πώς λιώνει κατευθείαν και τα φύλλα ζελατίνης από τη θερμοκρασία της κρέμας. Μέχρι εδώ είμαστε μια χαρά. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, προσαρμόζουμε και ενσωματώνουμε αυτή την κρέμα γάλακτος με τα φύλλα ζελατίνης μέσα στην υπόλοιπη κρέμα, γιατί είναι αυτό το προϊόν το οποίο θα μας σταθεροποιήσει την κρέμα μας. Και ερχόμαστε λοιπόν και ανακατεύουμε. Κατερίνα, θέλω να μου φέρεις τα φρούτα. Ωραία. Εδώ. Κατευθείαν. Κάτσε να το ανακατέψω λίγο. Θα ξεχνώσει λίγο. Λίγο και θα σας πω ότι το ζουμάκι. Θα το χρησιμοποιήσω μετά για δεκόρ. Μπράβο. Να τα ρίξω. Λοιπόν, κάτσε να κάνω ένα μικρό ανακάτεμα. Εδώ κατά αυτόν τον τρόπο. Τα φρούτα του δάσου τα βρίσκουμε έτοιμα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένα. Για να μην ταλαιπωρούμαστε. Μπράβο. Αν βρείτε και φρέσκα, εννοείται ότι μπορείτε. Επίσης, όπως βλέπετε εδώ, εγώ έχω φέρει και μια κομπόσταρο δάκινο. Κάποιος μπορεί να θέλει απλά να βάλει κομπόσταρο δάκινο, να την κόψετε σε μικρά κομματάκια και να. Ό,τι φρούτο θέλετε γενικότερα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχουν επιλογές. Ρίξαμε τα φρούτα, Κατερίνα μου. Τέλεια. Και αυτό που κάνουμε είναι ανακάτεμα και τώρα δες εδώ και τι χρώμα θα πάρει η κρέμα μου από τα φρούτα. Τι ωραία. Εδώ. Μω, φανταστικό. Είδες. Είδατε, χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει χρωστική ζαχαροπλαστική. Καθόλου. Είναι από τα φρούτα του δάσους. Να σας πω επίσης ότι αυτή η κρέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όπου θέλετε. Έτσι, δηλαδή, κάποιος μπορεί να θέλει να φτιάξει μια τούρτα κλασικά με παντεσπάνι. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή. Είναι πολύ δροσιστική κρέμα γιατί έχει και το τυρί. Εγώ την έκανα μια επιλογή και μια εκδοχή με τη Σαρλότ με τα φύλλα. Και σαβαγιάρ. Με τα μπισκότα. Θέλω να σου πω κάτι. Με τη μαγειρική δεν το έχουν καταλάβει και λεφτά. Δεν προσπαθώ φέτος με τον Τζούλι. Αλλά με ζαχαροπλαστική έχω ασχοληθεί πολύ περισσότερο. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Σε βλέπω ότι, επειδή γνωριζόμαστε από παλιά, σε βλέπω ότι ναι, υπάρχει και μια εξέλιξη και μια βελτίωση που είναι πολύ σημαντικό. Α, πρέπει να τα επιβραβεύουμε αυτά. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα κλασικά τα σαβαγιάρ. Ωραία. Άρα τι κάνουμε. Θα τα βρέξουμε πριν. Δεν θα τα βρέξουμε καθόλου. Θα ούτε σε γάλα. Καθόλου. Τα πλαϊνά. Έχω κόψει στη μέση μερικά σαβαγιάρ με ένα ωραία, μαχαίρι. Ναι. Ωραία. Και δεν θα τη δείξουμε ολόκληρη τώρα τη διαδικασία. Εντάξει, εγώ θέλω απλά να σα δείξω τις εκδοχές της εξής. Ότι όταν τα χτίσουμε γύρω-γύρω όλα τα σαβαγιάρ, τοποθετούμε και μερικά μεγάλα. Κάτω. Στη μέση. Στη μέση. Αυτό βέβαια είναι και προαιρετικό, αν θέλετε στη το κάνετε. Στη βάση ουσιαστικά. Στη βάση. Άλλωστε, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια βάση από μπισκότο, όπως αυτή που χρησιμοποιούμε στο cheesecake. Στο cheesecake, μπράβο. Αλλά μου αρέσει αυτό με το σαβαγιάρ. Είναι λίγο μια διαφορετική εκδοχή γι' αυτό. Και επειδή η Σαρλότ γενικότερα είναι με σαβαγιάρ, γι' αυτό και τη δείχνουμε την επιλογή. Τώρα, θυμάστε που σας είπα πριν ότι το ζουμί που θα βγει από τα φρούτα του δάσους, κρατήστε το γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Τα κάτω σαβαγιάρ, εάν θέλετε λίγο να μαλακώσουν, μπορείτε αυτό να χρησιμοποιήσετε. Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λοιπόν είτε το σιρόπι από κομπόστα, αν βάλετε κομπόστα, είτε ακόμα και το ζουμάκι από τα φρούτα για να δώσουμε και περισσότερη ένταση στη γεύση μας. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Εντάξει, θέλετε... μαγική τούρτα σε τόση λίγη ώρα, μόνο εσύ. Ξέρεις τι. Να πάρετε και το βιβλίο ζαχαροπλαστικής του Χρήστου. Είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα, καλά τα λέω. Καλά, πολύ καλά τα λες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Εγώ το έχω διαβάσει, το έχω εκεί στην κουζίνα μου. Από τα λίγα βιβλία που τιμώ πολύ συχνά. Μαγειρική εννοώ. Και ενδεικτικά τώρα δείχνω έτσι στα γρήγορα λίγο, γιατί θέλω να κόψουμε και ένα κομμάτι, θέλω να δεις και το εσωτερικό της. Βάζουμε να πλώνεις πάνω και μετά διακοσμίζουμε φρούτα. Ναι, έχουμε βάλει τα μπισκότα μας γύρω-γύρω. Τώρα εγώ δεν θέλω να την κάνω όλη διαδικασία, γιατί θέλω να δείξουμε απλά την εκτέλεση περισσότερο, γιατί ξαναλέω ότι κάποιος μπορεί να βάλει σαβαγιάρ, κάποιος μπορεί να θέλει να το κάνει με παντεσπάνι. Εδώ λοιπόν και βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 2 ώρες να κρυώσει. Και το τελικό μας αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Μπορείτε, αν θέλετε, να διακοσμήσετε και με μια κορδέλα, ειδικά τώρα που είναι και μέρες γιορτινές. Τι ωραία, τι ωραία που είναι. Πανέμορφη. Τώρα πρέπει να την κόψουμε αναγκαστικά. Όμως, να ναι, θέλω να την κόψουμε. Να τη δείξουμε, έτσι δεν πειράζει, θα τη χαραμίσουμε. Ούτως ή άλλως, αυτή είναι η αποστολή της, να φαγωθεί. Άρα λοιπόν, αφαιρείτε και την κορδελίτσα. Κατά αυτόν τον τρόπο, βλέπεις πως στέκεται και το σαβαγιάρι γιατί έχει παγώσει μαζί με την κρέμα. Και μπορείτε να βάλετε ό,τι φρούτα θέλετε. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν τα κόκκινα πιο πολύ. Να βάλετε μπανάνα πάνω. Ναι, και βερικοκό. Είναι ωραίο έτσι που είναι σε κόκκινες αποχρώσεις. Είναι γιορτινό, ναι. Είναι πολύ πολύ γιορτινό. Και ειδικά τώρα που έχουμε φάει και πολύ, ξαναλέω και θέλουμε και κάτι δροσιστικό. Τα φρούτα είναι υπέροχα, πάρα πολύ νόστιμα. Άρα λοιπόν, εδώ ένα κομματάκι να κόψουμε περισσότερο. Θέλω να δούμε, ξαναλέω, το μέσα. Μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε και ένα πάντρεμα φρούτων. Δηλαδή, να βάλετε και φρούτα του δάσους, να βάλετε και ροδάκινο. Ό,τι φρούτα έχετε, εντάξει, μπορείτε ναι. να τα χρησιμοποιήσετε. Εδώ. Άρα, βλέπουμε και
στο εσωτερικό εδώ, τα φρούτα πώς φαίνονται. Εντάξει, αυτό εδώ. Πολύ απλή εκδοχή. Ξαναλέω, ό,τι φρούτο θέλετε, είναι δροσιστικά τα φρούτα μας. Όπω είναι υπέροχα, θα δοκιμάσω λίγο. Χριστό. Βεβαίως. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Είσαι καταπληκτικός, είσαι εξαιρετικός. Αλλά θέλω να απαντήσεις με ειλικρίνεια. Βεβαίως. Masterchef βλέπεις φέτος. Βέβαια και πέρσι είχα πάει και σαν guest chef. Στο ναι, το ξέρω αυτό. Αλλά πόσο διαφορετικά το δικό σας με αυτό. Γιατί φέτος βλέπουμε ένα reality. Mm-hmm. Θα σου πω τι γίνεται. Εγώ είμαι υπέρ. Το έχουμε πει από την αρχή. Ναι, πείτε. Είναι ο Β' αναπληρωματικός. Όταν εγώ δεν είμαι εδώ, έχουμε το Θέμη. Είμαστε και δύο Παρθένοι. Σωστά. Και λατρεύεται το λευκό. Όπως ναι, και πάρα πολλές κυρίες. Έχουμε κοινή αισθητική, νομίζω, με το Θέμη. Έτσι, ισχύει αυτό. Και τσακωνόμαστε καμιά φορά έτσι για να υπάρχει λίγο ένταση. Λοιπόν, έχω φέρει λευκές δαντέλες, επειδή τώρα μετά το Πάσχα ξεκινάνε φούλοι γάμοι. Μέχρι έχω φέρει και λευκό δαντελένιο νυφικό για μια μαγιό, για μια κοπέλα που θα πάει διακοπές μετά το γάμο. Να σε ρωτήσω κάτι. Σωστό είναι σαν καλεσμένη να μην βάλεις ποτέ λευκό. Καλά, σε καμία περίπτωση. Ναι. Αλλά μιλάς έτσι για γάμους λίγο πιο. Ναι. Για την προηγούμενη μέρα του γάμου ή ακόμη και για βαπτίσια. Μετά που φεύγεις διακοπές, μπορείς να βάλεις. Κοίτα τι ωραίο δαντελένιο λευκό νυφικό με ένα πολύ ωραίο καφτάνι. Σας έχω πάει πολύ καλοκαίρι. Είχα ένα inspiration πολύ γάμου σήμερα, γι' αυτό σας τα έφερα αυτά. Λίγο χαλαρά έχουμε ώρα σήμερα να τα δείχνουμε, μου βιάζεσαι. Πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο λοιπόν πρέπει να το βάλει μια κοπέλα και γενικότερα. Εμείς δίνουμε εμπνεύσει σήμερα από εδώ. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι θα το βάλετε μόνο στο γάμο σας. Εννοείται και αυτό. Μπορείς να το βάλεις και σαν πόντι, με ένα τζιν. Με ένα τζιν παντελόνι, με ένα τζιν σορτσάκι, άσχετα από χάμου. Και από πάνω αυτό το καφτάνι. Για να το δοκιμάσω λίγο. Και από κάτω, τι παπούτσι βάζουμε αυτή την περίοδο. Εσπαντρίγια σίγουρα. Ναι, ξεκινήσανε πια οι εσπαντρίγες. Πολύ ωραία λεπτά πεδιλάκια με πολύ λεπτά λουράκια και χοντρά τα κούνια για κάθε μέρα. Μποτάκια. Τώρα εσύ είσαι όλη η δαντέλα πια. Εντάξει, ξεπαντρεύω σήμερα. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Για κοιτάξτε, για κάντε ένα γενικό πλάνο. Μπορώ να φοράω λευκά. Και ξέρεις τι, και στην τηλεόραση είναι πολύ ωραίο το λευκό. Έχει δίκιο ο Θέμης αυτό. Εμένα μου αρέσει όταν βλέπω γυναίκες. Ναι, τώρα ας πούμε έτσι όπως εσύ θα ήταν ωραίο να φορούσες κάτι σε νουντ στο παπούτσι. Να μην είναι τόσο σκληρό όσο είναι το μαύρο που φοράμε τώρα. Αλλά είναι μια άλλη περίπτωση. Επίσης ένα φόρεμα το οποίο μπορούμε να το βάλουμε για κάτι πιο ιδιαίτερο. Αλλά παρόλα αυτά το φαντάζομαι και σε μια παραλία εγώ. Με το δικό μου το μυαλό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αν θέλουμε να σπάσουμε το λευκό, μπορούμε να κάνουμε. Γιατί έχουν πάρει πολλές κυρίες που βαφτίζουν τα παιδάκια τους αυτήν την περίοδο τώρα που ανοίγει ο καιρός. Να σπάσουμε το λευκό έτσι όπως με το έχεις κάνει και εσύ, με μαύρη ζώνη και μαύρα παιδιλά. Εδώ έχουν υπάρξει και νηφικά. Τα Vera Wang έχουν πάντα έτσι, ένα detail μαύρο. Σωστά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το λευκό με το μαύρο. Αλλά μου αρέσει και total white, να μην βάλουμε κανένα άλλο χρώμα. Μόνο νουτ στα αξεσουάρι, στα παπούτσια. Πρέπει μια γυναίκα για να έχει μαυρίσει για να βάλει κάτι τόσο λευκό. Έχει να κάνει πολλές φορές με όλο το στήσιμο, δηλαδή με τα μαλλιά. Εγώ δεν συμφωνώ ότι απαραίτητα πρέπει να είμαστε όλες μπρονζέ για να βάλουμε λευκό. Ταιριάζει σε όλους τους τόνους των δερμάτων. Αυτό είναι ένα λίγο πιο ρομαντικό φορεματάκι. Φοράμε από μέσα ένα μεσοφόρι. Ωραία. Με μανίκι. Είναι πολύ ωραίο να το κρατάμε κλειστό. Και είναι πολύ ωραίο και για το γραφείο. Είναι ένα φόρμα που φοριέται και το πρωί. Και από μέσα ένα νουντ μεσοφόρι. Υπάρχουν πάρα πολλά. Θα βρείτε και πολύ οικονομικά σε όλα τα καταστήματα. Τώρα πια παντού ναι. μπορείτε. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, τα βρείτε παντού. Μπορείτε να το φορέσετε. Και άλλο ένα που μου άρεσε πάρα πολύ. Και πολύ ωραίο μανίκι έχει αυτό εδώ. Αυτό, ναι. Και μίλησέ μου λίγο για τα μανίκια το καλοκαίρι, γιατί εγώ τα λατρεύω τα μανίκια το καλοκαίρι. Καλά, εννοείται, είναι το πιο ωραίο, το πιο δίνει, προσθέτει πολύ στυλ το μανίκι γενικά στα ρούχα. Ακόμα και το καλοκαίρι μπορεί να είναι ένα τούλι ελαστικό. Σωστά. Νομίζω δεν ότι είναι ανάγκη να είναι τυραντάκι καλοκαίρι. Εγώ το λέω και για εσάς, δηλαδή είναι πιο κολακευτικά. Εδώ είναι ένα άλλο φόρεμα που έχει από μέσα εσωτερική νουντ επένδυση. Καλά, φανταστικό είναι. Σε ίσια γραμμή, είναι πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Μια μαμά που θέλει για μια βάφτιση, θεωρώ ότι είναι πολύ σικά το ρούχο. Νηφικό σε δημαρχείο. Σε δημαρχείο, εντάξει, εκεί καταλήγουμε. Ναι, δίφασμα είναι αυτό, γιατί μου λέει ο Θέμης είναι λίγο σκληρό, είναι μπροκάρι. Είναι χοντρή δαντέλα, όχι. Είναι γκυπούρ, είναι η χοντρή δαντέλα που λέμε. Σε αλφα γραμμή σίξτης, κολακεύει όλα, δηλαδή ακόμα και μια κυρία νομίζω ότι έχει... Είναι σύκτης χωρίς ζώνη. Ρωτάνε πάνω με ζώνη. Όχι. Γενικά αυτά που είναι σε αλφα γραμμή, καλό είναι να μην τα. Και αυτά που είναι πολύ σκληρά τα υφάσματά τους δεν θέλουν ζώνη, γιατί μετά δεν καύει ωραία, δεν κολακεύει. Ακριβώς. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πάντα να είναι σωστό το size, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να παρέμβουμε με κάποια ζώνη. Αυτό το φόρεμα, κυρίες, εγώ θα το ήθελα σε κυρίες από 30 και πάνω. Πιο μικρά κοριτσάκια, νομίζω το μεγαλώνει ή έχω άδικο. Όχι, γιατί όταν είμαστε μικρές, το έξυπνο είναι να φοράμε λίγο πιο. Μπορούμε να βάλουμε τέτοια ρούχα. Ωραία. Αυτό που θα το κάνει πιο νεανικό είναι ο τρόπος που έχουμε τα μαλλιά μας και το μακιγιάζ μας. Μια μεγαλύτερη κυρία θα κάνει ένα λίγο πιο περιποιημένο μαλλί. Σωστά. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Συνεχίζω. Αυτό είναι ένα top που σου άρεσε και σένα, θα νομίζω ότι θα το βάλεις. Το είχα βάλει το Πάσχα αυτό. Το έχεις βάλει το Πάσχα. Είναι crop top, είναι δαντελένιο κολακέδι. Μανίκι φανταστικά του ώμους. Δηλαδή είναι ένα όνειρο. Είναι λίγο Brigitte Bardot. Το συγκεκριμένο μπορούμε να το συνδυάσουμε με μια λευκή παντελόνα ή με ένα τζιν σορτσάκι. Εδώ θα ήθελα ή μια πολύ φαρδιά παντελόνα, ψηλόμεση, να μην φαίνεται το αφαλός. Και αυτό το top από πάνω, ποτέ όταν φοράμε λευκό δεν είναι αποτυχημένη εμφάνιση.
Και δεν φαίνεται και ποτέ αν είναι φτηνό ή ακριβό το λευκό. Μ' αρέσει αυτό που λες. Το μικρό. Παιδιά, συγγνώμη, δεν το είδα. Α, συγγνώμη. Ναι. Και από κάτω συνδυάζουμε αυτή εδώ τη φούστα. Κοίταξε. Μπορείς να βάλεις total δαντέλα. Εμένα μ' αρέσει. Απλά για κάθε μέρα προτιμώ να το βάλουμε με ένα τζιν. Μια πολύ σημαντική ερώτηση. Συγκεκριμένες είναι διαφορετικές οι δαντέλες. Mm-hmm. Φοβιέται. Όχι, είναι λίγο ρυψοκίνδυνο. Αν ήταν σε άλλο χρώμα, αν ήταν μαύρη η φούστα με λευκό δαντελένιο το top. Θα ήταν οκ okay να είναι διαφορετική η δαντέλα. Αλλά το ίδιο χοντρή. Δεν μπορούμε να βάλουμε σαν τη γη δαντέλα την πολύ φίνα με την Κιπούρ. Αυτό είναι λίγο ρυψοκίνδυνο. Με τι παπούτσι το φοράει μια κυρία αυτό, πάλι πέντυλο, εδώ, όπως είπαμε και πριν, αν θέλουμε για ένα πιο συγκεκριμένο event, λίγο πιο καλό, θα βάλουμε ένα πολύ ωραίο διακριτικό πέντυλο. Πώς είναι αυτό που φοράω, με ένα λουράκι πολύ απλό και chic. Εδώ είναι μια μπλούζα που φοριέται τώρα τη εποχή. Οπωσδήποτε ένα τοπάκι από μέσα ή ένα λιντζερί λευκό. Όταν θέλουμε, αποφασίζουμε να φαίνεται τα ισόρουχά μας από μέσα, στις θόδες μου που φοράμε σε συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να είναι μπέζ πάντα. Ναι. Μπέζ. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά το έχω κάνει κι εγώ αυτό το λάθος. Όλα τα έχω κάνει λάθος. Έχω βάλει κι εγώ μαύρο, το οποίο μπορεί να είναι ωραίο, αλλά πάντα δεν είναι τόσο κομψό όσο θα θέλω να είναι οι γυναίκες. Αυτό μόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω στα γενέθλιά μου να φορέσουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό στην εκπομπή. Και να το κάνω τώρα μετά στις φίλες μου. Εννοείται. Είσαι καταπληκτική και είναι πολύ ωραίο και αυτό που φοράς. Γεωργία, χρόνια πολλά και για χθες. Σε ευχαριστώ. Το δώρο μου. Το δώρο σου πάνω στο καμαρίνι, θα το πάρεις μετά. Όριστε, μπορείς να τηλεφωνήσεις και εσύ να το πάρεις μόνη στο δώρο σου. 14999 Open και ενώ το ονοματεπώνυμο στο 14999. Μην ξεχνάτε, την Παρασκευή κληρώνουμε. Δείτε τα. Γεωργία, έλα μαζί μου να κάτσουμε εδώ στην καναπεδάρα μας με το κίτρινο φανταστικό σου. Κάτσε να δεις τώρα. Δεν έπρεπε να είμαστε στα Χάμπτονς με αυτό το καναπέ, με αυτά τα φορέματα. Δεν είναι φανταστικά. Να, ορίστε. Μία τυχερή, ένα τυχερό τα διεκδικεί. Πώς, με ένα μήνυμα. Αυτό να ξέρεις είναι stay at home. Είναι φανταστικό για το σαλόνι σας. Όχι για το σαλόνι σας, για τον κήπο σας βασικά. Έχει και το τραπεζάκι. Και για τη βεράντα, γιατί μπορεί να έχετε κήπο όλοι. Καλά τα λες. Mm-hmm. Και ο κύριος Καρόνης, που το μπαζάρ του συνεχίζεται και τώρα μετά το Πάσχα, δίνει ψύκτη, ψυγιοκαταψύκτη, μπαρμπεκιού και ολόκληρο ηχοσύστημα με DVD. Όλα αυτά κοστίζουν πάνω από 2.500 ευρώ. Αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 14999 ή Open και ενώ το ονοματεπώνυμό στο 14199. Και μαζί μην ξεχνάτε ότι διεκδικείτε το μεγάλο δώρο του Open, που δεν είναι άλλο από το νέο Volkswagen, το Move Up. Υπέροχα, τέλεια. Φανταστικά. Εγώ άραξα. Λοιπόν, θα σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγα θα είναι μαζί μας εδώ ο Βαλάντης ζωντανά, για να μας σηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες και να μας συγκινήσει κιόλας. Mm-hmm. Και αποκλειστικά, λίγο πριν αναχωρήσει για το Eurovision, η Κατερίνα Ντούσκα μιλάει σε εμάς. Διαφημίσεις και ερχόμαστε λίγα λεπτά. Πες μου για αγάπη πώς μιλάς. Σε λίγο, η Κατερίνα Ντούσκα στη μοναδική μεγάλη τηλεοπτική της συνέντευξη λίγες μέρες πριν τη Eurovision. Ο καλλιτέχνης φαίνεται στο πόσες φορές σηκώνεται και όχι σε όσες πέφτει. Εννοείται πως θέλω να περάσω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα περάσω. Κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό. Πρέπει να πιστέψεις ότι πας νικητής. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Σε πολύ πολύ λίγο η Κατερίνα Ντούσκα μας μιλάει αποκλειστικά για όλα. Την πρώτη της μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη που δίνει λίγο πριν την αναχώρησή της για την Eurovision. Καλημέρα, Νικόλ μου, χρόνια καλημέρα, πολλά, αγάπη χρόνια μου. Πολλά, κοριτσιά. Καλά είσαι? Σε όλο τον κόσμο, πολύ καλά. Για να δούμε τι θα ακούσουμε, γιατί από το Πάσχα θα έχουν μαζέψει αρκετά, φαντάζομαι. Όχι, Παναγιά μου. Και θα σας πω το εξής, γιατί δεν θέλουμε να λέμε έτσι και πράγματα που δεν ισχύουν. Ξέρετε ότι η σημερινή εκπομπή την έχουμε μαγνητοσκοπήσει λίγες μέρες πριν, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έχουμε την ιστορία της Δανάης, θα την ακούσουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Και επειδή δεν μπορούμε να έχουμε δικές σας παρεμβάσεις, έχουμε βρει δύο
πολύ στενά πρόσωπα από το περιβάλλον της Δανάης που θέλουν να τοποθετηθούν για τη συγκεκριμένη ιστορία και θα μιλήσουν μαζί της. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε και να ακούσουμε την ιστορία της Δανάης. Δανάη μου, καλή σου μέρα. Τι κάνεις, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είσαι μια κούκλα, πραγματικά. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ πολύ, και δυναμώστε μου και τον ήχο τηλεφωνική. Σ' ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα επιτέλους να σας πω τι ζω, γιατί έχω τρελαθεί. Μέρα νύχτα αυτό σκέφτομαι. Τέλος πάντων, εγώ δουλεύω σε μια συνοικία πολύ μεγάλη στα δυτικά προάστια, ως πολίτρια σε ένα μαγαζί με ρούχα. Mm-hmm. Και δίπλα από αυτό υπάρχει ένα κατάστημα με αθλητικά. Αυτό το κατάστημα το έχει ένας κύριος 38 χρονών με τη γυναίκα του και έχουν και δύο παιδιά. Τα παιδάκια είναι 7 και 4 ετών. Τέλος πάντων, τα πρωινά, επειδή συνήθως δεν έχει πολλή δουλειά, ειδικά τις Δευτέρες, βγαίνουμε εκεί στο πεζοδρόμιο από τα μαγαζιά παρέθυπλα και τα λέμε. Εκεί λοιπόν γνώρισα λίγο καλύτερα αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας, είναι πολύ σπάνιος άνθρωπος, έχει και οικονομική άνεση. Έχει και χιούμορ, καλλιέργεια, γενικότερα πάρα πολύ καλή ευκαιρία, να το πούμε. Mm. Από την αρχή με φλέρταρε πάρα πολύ έντονα, αλλά εγώ είχα κάποιους ενδυασμούς επειδή ήταν παντρεμένος. Μέχρι που μία μέρα μου είπε να πάμε για ποτό. Mm. Πήγα λοιπόν και ένα έδωσα σε όλο αυτό το φλερτ. Και αυτό έγινε πριν από 8 μήνες. Από τότε περάσαμε 3 μήνες από όλη του έρωτα. Σχεδόν κάθε φορά που κλείναμε τα μαγαζιά μεσημέρι, ερχόταν στο σπίτι μου που είναι κοντά μου, έφερνε δώρα, κάναμε πράγματα μαζί. Γενικότερα περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Όπως καταλαβαίνετε και εγώ άρχισα να του λέω να χωρίσει, γιατί θα ήθελα να είμαι κανονικά μαζί του. Και αυτός τότε μου έλεγε ότι έχει πάρει την απόφαση, γιατί με τη γυναίκα του δεν τα πάνε πολύ καλά και να κάνω υπομονή και ότι θα χωρίσει. Όμως μετά από όλες αυτές τις υποσχέσεις, Κατερίνα μου, αυτός άρχισε να αραιώνει. Εγώ του έλεγα τι συμβαίνει. Μου έλεγε ότι μία φορά άρρωσαν τα παιδιά, μία έχει ήρθει πεθερά του στο σπίτι. Γενικότερα τον έβλεπα το πολύ 2 φορές το μήνα. Ένα λοιπόν Σάββατο κι εγώ είδα ότι το μαγαζί του είναι κλειστό. Ρώτησα μία κυρία που έχει ένα μαγαζί με ψηλικά εκεί πέρα και του ξέρει χρόνια και μου λέει ότι έχουν φύγει μαζί διήμερο. Εγώ τρελάθηκα. Γυρνάνε λοιπόν από το ταξίδι. Και άρχισα εγώ να πηγαίνω στο μαγαζί μόνο όταν ήταν η γυναίκα του εκεί. Ήθελα να τη γνωρίσω καλύτερα και να γίνουμε φίλες. Μήπως και καταφέρω να τη βάλω κάποιες ιδέες ότι ο άντρας της την απατά, μπας και το καταλάβει και τον χωρίσει. Αυτή έγινε αμέσως φίλη μου, άρχισε να μου λέει τα προσωπικά της, ότι ναι, κάποια στιγμή είχαν περάσει μια κρίση με τον άντρα της, αλλά τώρα είναι μια χαρά και ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Και ότι αυτός δεν της έχει δώσει ποτέ δικαίωμα για κάποια άλλη κοπέλα και ότι αν μάθαινε κάτι τέτοιο θα τον χώριζε. Λέω κι εγώ, έτσι είσαι. Ωραία λοιπόν, όταν ερχόταν αυτός σε μένα, χωρίς φυσικά να το ξέρει, έβαζε στις τσέπες του κάποια αντικείμενα. Μέχρι και ένα προφυλακτικό είχα βάλει κάποια στιγμή. Α, παπά. Βέβαια τίποτα δεν κατάλαβε η γυναίκα του και πάλι. Έχω φτάσει σε σημείο που πήρε και έναν αριθμό άλλο να στέλνω μηνύματα τα βράδια κάποιες άκυρες ώρες, αλλά πάλι δεν έχει καταλάβει κάτι η γυναίκα του. Οπότε όποτε πηγαίνω στο μαγαζί και πίνουμε καφέ, τις λέω διάφορες ιστορίες ότι έχω κάποιες φίλες που έχουν παντρεμένους, να τον ελέγχει και αυτή καλύτερα, να προσέχει κτλ. Και εκείνη λέει ότι εντάξει, καλύτερα να μην το μάθω αν συμβεί ποτέ. Εν τω μεταξύ, ο δικός μου όλο ένα και περισσότερο αραιών και εγώ έχω τρελαθεί. Θέλω πάρα πολύ να χωρίσει με τη γυναίκα του, γιατί εντάξει, πιστεύω ότι αν ήταν καλά μαζί της, δεν θα έψαχνε μια παράλληλη σχέση. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι περνάνε μια χαρά και ότι έχουν ξεκινήσει τα ταξιδάκια κι αυτά. Μέχρι που έχω σκεφτεί να πάω να της το πω στα μούτρα της, ότι ξέρει ο άντρας σου απατάει. Αλλά εγώ φοβάμαι ότι και θα θυμώσει ο δικός μου και θα τον χάσω και θα με χωρίσει τελείως και δεν θα τον ξαναδώ. Αλλά το θέμα είναι να το μάθει η γυναίκα του χωρίς εγώ να φανώ. Δεν ξέρω εσείς τι έχετε να μου πείτε, τι μπορώ να κάνω. Να πας διακοπές, να το παρατήσεις. Εσύ έχεις γίνει φίλη λοιπόν με τη γυναίκα του. Εν τω μεταξύ έχω σημειώσει στο μυαλό μου αρκετά από αυτά που είπες, ότι αυτός είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Εσύ αυτόν τον άνθρωπο τον ερωτεύτηκες ή θέλεις να είσαι μαζί του γιατί έχει χρήματα, είναι ευκατάστατος και σου αρέσει η ζωή του η κοινωνική. Εντάξει, το μία καλή ευκαιρία δεν το έθεσε σωστά. Ήθελα να πω ότι έχει όλο το πακέτο για έναν άντρα που θα ήθελε κάθε κοπέλα δηλαδή. Απλά αυτός ο άντρας είναι παντρεμένος, γλυκιά μου. Και είσαι έχει μόνο δύο παιδιά. 28 χρονών. Αυτό δεν σε σταματά.
ρωτάει, επειδή είσαι μια νέα κοπέλα, είχες σχέσεις πριν από αυτόν τον άνθρωπο και ποιες ήταν οι προηγούμενες σχέσεις σου? Είχα μια σχέση, αλήθεια είναι, που είχε κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Απλά εκείνος δεν ήταν έτοιμος να προχωρήσει, ας πούμε. Έγιναν και κάποια πράγματα και με πλήγωσε πάρα πολύ. Οπότε και εγώ είχα αποφασίσει ότι θα είμαι μόνη μου. Να σου κάνω μία ερώτηση, Δανάη μου. Φυσικά. Μας είπε στο τηλέφωνο εδώ τώρα που μιλάμε ότι γενικά έχει κόψει. Δηλαδή ότι βρίσκεστε δύο φορές το μήνα. Δεν κατανοείς ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει κάτι παραπάνω από σένα και να σταματήσεις κι εσύ, γιατί σε ένα κορίτσι, όπως είπε και η Κατερίνα, 28, και να βρεις έναν άνθρωπο ελεύθερο και να κάνεις τη ζωή σου παρά προσπαθεί να χωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο από τη γυναίκα του, που από ό,τι φαίνεται πέρασε μια κρίση, αλλά τα πράγματα τώρα είναι καλά. Εντάξει, απλά αυτός επέλεξε να τα έχει μαζί μου μόνο και μόνο όταν είχε την κρίση με την οικογένειά ναι, του. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Κάλυψε το κομμάτι του. Επίσης, εμένα πάει και το μυαλό μου αλλού. Δεν έχει σκεφτεί πως η γυναίκα τα ξέρει όλα αυτά. Τα έχουν συζητήσει και σε δουλεύουν μαζί. Γιατί εσύ τις πετάς συνέχεια υπονοούμενα, λες πράγματα και εκείνη δεν αντιδρά. Εντάξει, το θεωρώ πολύ τραβηγμένο αυτό, Κατερίνα. Δηλαδή, αν το ξέρουν αυτό και με κοροϊδεύουν, εντάξει. Δηλαδή, το ότι έβαζε στις τσέπες. Δανάη, το ότι έβαζε στις τσέπες του μέχρι και προφυλακτικά δεν το θεωρείς τραβηγμένο? Το θεωρώ τραβηγμένο. Εγώ πιστεύω ότι η γυναίκα του μπορεί να έχει ανακαλύψει όντως κάτι, αλλά για κάποιο λόγο να μην θέλει να τον χωρίσει. Γιατί έχει δύο παιδιά, ναι. Απλώς ο λόγος δεν είναι σημαντικός. Αλλά εντάξει. Πολλές γυναίκες το ανακαλύπτουν και δεν χωρίζουν. Σίγουρα το ότι έχει δύο παιδιά είναι σημαντικό. Αλλά εγώ ήμουν στη θέση και μάθαινα ότι ο άντρας μου με πατά, χώριζε. Ναι, όχι κοίτα, πάντα. Εσύ, λοιπόν, βέβαια, είσαι... Δανάη μου, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Επειδή εμείς ψάξαμε την ιστορία σου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Γιώτα, 37 ετών, που είναι η κυρία που έχει το ψιλικατζίδικο, την οποία και έπιασες για να μάθεις πώς είναι η σχέση του ζευγαριού. Θέλει να σου μιλήσει και να μας πει και δικιά της πλευρά, γιατί εμείς έχουμε σημειώσει μέχρι στιγμής μόνο τη δικιά σου οπτική. Ωραία. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κυρία Γιώτα μου? Γεια σας και από μένα. Χρόνια πολλά. Χρόνια τι πολλά. Τι να κάνω με αυτά που ακούω και να σας πω την αλήθεια μου. Έχω μετανιώσει κιόλας που της είπα και τι έκανε το ζευγάρι εκείνο το Σαββατοκύριακο. Άρα εσείς γνωρίζετε τη Δανάη και γνωρίζετε και το ζευγάρι? Ναι, εγώ γνωρίζω το ζευγάρι πολλά χρόνια. Ναι. Λοιπόν, έχουν αυτά τα δύο υπέροχα παιδιά. Εγώ ξέρω και τα παιδιά τους. Είναι εδώ κοντά το μαγαζί μου. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Έτυχε τώρα αυτός ο άνθρωπος, όπως όλα τα ζευγάρια σε όλο τον κόσμο, περνάνε έτσι μία κρίση. Φυστά. Έτσι δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Έκανε, υπέπεσε σε αυτό το λάθος. Τα βρήκε με αυτή την πιτσιρίκα, του κουνήθηκε κιόλα και δεν ήθελε και πολύ. Έτσι είναι, δίκιο έχει, κυρία. Μα έτσι είναι. Με το ψιλικατζίδικο. Να τα λέμε και όπως είναι. Σας ακούει, Δανάη. Εσάς η γυναίκα του, επειδή τη γνωρίζετε, σας είχε μιλήσει ποτέ για αυτήν την κρίση? Λοιπόν, μου είχε πει ότι είχαν κάποια προβλήματα, τα οποία όμως ήταν και οι δύο σε θέση να τα ξεπεράσουν. Η κυρία αυτή, η πιτσιρίκα, που κακώς τη λέω και κυρία, γιατί όταν θέλεις να χωρίσεις ένα ζευγάρι που είναι παντρεμένο και έχει δύο ανήλικα παιδιά. Σωστά. Έτσι, το θεωρώ απρεπέστατο. Η κοπέλα, εντάξει, είχε τα προβλήματά της όπως όλος ο κόσμος. Εγώ δεν καταλαβαίνω την επιμονή της κοπέλας. Και αφού δείχνει ο κύριος αυτός ότι δεν θέλει άλλο, ρε παιδί μου. Ο κύριος αυτός. Θα κάνω μια ερώτηση, γιατί τώρα το ψιλικατζίδικο όποιος το έχει, και εγώ στο ρεπορτάζ μαθαίνω τα καλύτερα, έτσι, γιατί τα ξέρουν όλα, βλέπουν τα πάντα. Έχει ξαναπέσει έτσι την αντίληψή σας ότι μπορεί... Ποτέ. Θεωρείτε ποτέ ότι είναι η πρώτη φορά? Είναι η πρώτη φορά και εγώ, επειδή είμαι στη γειτονιά πολλά χρόνια, θα το μάθαινα όπως έμαθα και αυτό. Καλά, αυτό πώς το έμαθα δηλαδή. Έτσι, θα μάθαινα και μια άλλη του σχέση, που σημαίνει ότι ήταν μια χαρά. Μια κρίση όπως όλα τα ζευγάρια και έχει φάει τα λυσακά τη, σώνει και εντέχω. Στην αρχή νόμιζα ότι με ρώτησε το μεταξύ που πήγανε. Γιατί νόμιζα ότι μπορεί να νόμιζε κάτι θέμα υγείας. Και λέω, κάτι μην νομίζει το κορίτσι τίποτα. Δύο λεπτά. Δανάη, μ' ακούς τι σου λέει τόση ώρα η κυρία Γιώτα? Ναι, θα ήθελα να πω αρχικά ότι η κυρία Γιώτα δεν είναι σωστός ο τρόπος που εκφράστηκε για μένα, ότι του κουνήθηκα κτλ. Αυτό δεν έκανε, Δανάη μου. Συγγνώμη λίγο, Έλενα. Εκείνος ο κύριος ξεκίνησε να με φλιρτάρει. Εγώ δεν κουνήθηκα καθόλου. Ναι, αλλά εκείνος ο κύριος ήταν παντρεμένος. Εσύ δεν μπορούσες να μην κάνεις τίποτα μαζί του. Δηλαδή, πάντα πρέπει δηλαδή να φαίνεται τρίτα πρόσωπα και εκείνος που κάνει πρώτα την κίνηση να βγαίνει λάθος. Δανάη, ωραία, η κυρία έκανε την κίνηση και εσύ τι έκανες δηλαδή? Η κυρία είπε απλά ότι του κουνήθηκες. Εγώ θα επιμένω ακόμα. Εσύ έβαζες τα παντελόνια του ανθρώπου στη τσέπη. Δηλαδή, αυτό είναι καλύτερο που έκανες εσύ? Η κυρία ένα χαρακτηρισμό έκανε. Εγώ το παρατράβηξα στην πορεία, γιατί τον ερωτήθηκα αυτόν τον άνθρωπο και δεν ήθελα να είναι στη ζωή μου. Στην παρούσα φάση αυτός έχει απομακρυνθεί από σένα. Ναι, είναι εδώ και κάποιο διάστημα που δεν είναι τόσο θερμός και δεν βρισκόμαστε. Μήπως τα έχει καταλάβει όλα αυτά? Δεν θέλει άλλο.
Κυρία... Τι δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή τώρα θα τρελαθώ τελείως. Είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος, βρε παιδιά, που είχε μια εξωσυζυγική σχέση. Άνθρωπος είναι και δεν είπα ότι τον δικαιολογώ. Όχι, δεν είπα ότι φαίνομαι ότι καλά έκανε. Ήταν λάθος αυτό που έκανε, δεν λέω. Αλλά δεν θα τον σκοτώσουμε κιόλας, δεν τον βάλουμε στην πυρά να τον κάψουμε επειδή έκανε ένα λάθος. Δεν είπα εγώ ότι θα τον βάλουμε στην πυρά, αλλά εσύ τον δικαιολογώ. Από τη ζωή σου, δύο παιδιά έχει, δεν τρέπεσαι λίγο. Μισό λεπτάκι. Εσείς αμέσως είπατε ότι εγώ του κουνήθηκα ενώ μπροστά μου μου λέγατε άλλα και μου λέγατε ναι, πήγαν εκεί, κάνανε ράν, ναι. Και τώρα δηλαδή, δηλαδή η Δανάη σου έλεγε η κυρία Γιώτα. Είχε έναν Άκη που ήθελες να κάνεις κάτι μαζί του. Πού να το φανταστώ, και εγώ ήμουν πάρα πολύ καλό προαίρετη. Δανάη μου, τι σου έλεγε η κυρία Γιώτα, σε συγγόνταρε, σε αυτό σε βοηθούσε. Σε με συγγόντρε, αλλά τι ρώταγα εγώ περισσότερες λεπτομέρειες και για την οικογένεια και μια χαρά μου τα έλεγε. Και τώρα βγαίνει στην τηλεόραση να πει ότι. Ναι, καλά, δεν σου είπε. Δεν σε προώθησε στο να κάνει σχέση με τον άνθρωπο η γυναίκα. Δεν θα φανταστώ εγώ ότι ήθελε να κάνει κάτι μαζί του. Εμένα με ρώταγε και από ανθρωπιά, επειδή δουλεύουμε όλοι γύρω-γύρω, νόμιζα ότι με ρώταγε από ενδιαφέρον. Να μυρίσω κατά νύχια μου. Καλά, δεν μπορεί να μην έχει καταλάβει κάτι κι εσύ. Και εγώ δεν θέλω να τα ρίχνουμε όλα στη Δανάη. Φταίει και ο άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, φταίει και ο άλλο, αλλά. Ναι, και αλλά Νικόλ μου τώρα, αφού βλέπει ότι το πράγμα. Ναι, τώρα πρέπει να μην χαλάσει ένα σπίτι τώρα δηλαδή. Τώρα πρέπει να φύγει. Εγώ δεν είπα ότι δεν φταίει, βρε παιδιά. Είπα εντάξει ότι έκανε ένα λάθος. Αλλά δεν θα τον λιθοβολήσουμε κιόλας. Κυρία Γιώτα. Αλλά να λιθοβολήσουμε. Κυρία Γιώτα, πιστεύετε ότι η γυναίκα του έχει κάτι αντιληφθεί? Πιστεύω ότι δεν έχει καταλάβει κάτι, αλλιώς θα μου το έλεγε. Αφού μου ήταν μια κρίση και μου είπε ότι την ξεπεράσανε, πιστεύω ότι η γυναίκα δεν έχει καταλάβει κάτι. Και γιατί σώνει και δεν πρέπει να καταλάβει? Έρχεται το καθενάκι και κάνει αυτά τα πράγματα για να καταλάβει η γυναίκα και να χωρίσουν. Τι με βρήκε, Πασχαλιάτικο. Έλενά μου, πες ότι τώρα. Όχι, δεν πες, Κατερίνα μου. Επειδή είσαι μόνη παντρεμένη, γι' αυτό. Εμείς είμαστε ελεύθερες, περιμένουμε. Στη ζωή του άντρας υπάρχει μία περιπέτεια. Ναι, ναι, εγώ ψάχνω, Κατερίνα. Τα διαλύεις όλα και φεύγεις. Τα διαλύεις όλα και φεύγεις. Κρατάς, θα σου πω. Επειδή έχω και δύο παιδιά, δεν το συζητάω, αλλά όχι, δεν θα το άντεχα αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν το καταλάβαινα γιατί εγώ ψάχνω τσέπες, κινητά, τα πάντα όλα. Πολύ απλό. Δεν χρειάζομαι την Τσιλικατζού. Είναι Τσιλικατζού από μόνη μου. Το προφυλακτικό που έβαλε η κοπέλα. Σας παρακαλώ, κυρία Γιώτα, μην με φουντώνετε τώρα. Δηλαδή, έχω γίνει έξαλλη από τη στιγμή που το άκουσα τώρα. Τροπή. Εγώ έχω γίνει έξαλλη με αυτά που ακούω και δεν μου αρέσουν καθόλου και ειδικά από νέα κορίτσια. Εντάξει, γιατί είναι 28 χρονών κορίτσι και όλες θα θέλαμε να ήμασταν στην ηλικία της και κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πάντα φταίμε εμείς που κουνιάμε στους παντρεμένους και οι παντρεμένοι. Όχι, βρε κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν φταίτε. Και οι παντρεμένοι φταίνε, δεν το συζητάω. Αλλά αφού τώρα μπορεί να σώσει ένα γάμο. Ναι. Φύγει από αυτό το σημείο. Κυρία Γιώτα, κυρία Γιώτα. Είπατε ότι έχετε το ψιλικατζίδικο. Ναι. Πολλά χρόνια έχετε βρει τον κόσμο, περνάει από τη γειτονιά, ακούτε και διάφορα. Η Δανάη, τι όνομα έχει, δηλαδή. Τι στάση είναι αυτή που κρατάει, τι ακούτε για Δανάη. Τι ακούγεται, ναι. Θέλετε να σας πω ότι έχει, τι έχει ακουστεί. Άμα είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται τηλεοπτικό. Λοιπόν, θα σας πω. Α, δεν είναι σωστό. Τσίτσιδι, κάθε φορά είναι τσίτσιδι. Δίνεται με κοθόρνους κάθε μέρα. Γιώτα, τι είπατε, δίνεται με... Φορέψει με ψηλά παπούτσια, Μανούλα. Με ψηλά παπούτσια. Και τι σας πειράζει σε αυτό, δεν κατάλαβα. Και τι άλλο. Να πηγαίνει στα μπουζούκια. Καλά. Είναι γραμμένη κάθε πρωί, λες και πάει στα μπουζούκια. Εντάξει, λοιπόν, κυρία Γιώτα, αυτό νέο κορίτσι είναι τώρα κι εσείς. Κυρία Γιώτα, αυτό γράφει η κοπέλα. Τι νέο κορίτσι. Τα νέα κορίτσια πρέπει να τα βγάζουν έξω δηλαδή, να είναι τσίτσιδα. Εντάξει, δεν έχω ξανακούσει αυτό. Καλή, καλή μου τσίτσιδη. Μήπως τη ζηλεύει. Λίγο. Τι να ζηλέψω, τι εννοείται. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μια ζήλια. Δεν έχω μπλέξει με παντρεμένο, κυρία μου, για να ζηλέψω. Εσείς, ναι, κυρία Γιώτα, μου. Δεν έχετε ζωή και ασχολείστε με τη ζωή των υπόλοιπων. Όχι, έχω μια χαρά ζωή. Το ότι οι άνθρωποι μου εμπιστεύονται πέντε πράγματα, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ ασχολούμαι. Σημαίνει ότι με εμπιστεύονται και με αγαπάνε, κορίτσι μου. Δεν έχω το όνομα που έχει κάνει εσύ στη γειτονιά. Τη ζηλεύει, τη ζηλεύει. Μαρίνα, τη ζηλεύει. Γιατί δεν ξέρω τι όνομα έχω. Καλή, αυτή η γειτονιά δώσε τη διεύθυνση. Κάτι, να πάμε κάτι έχει με τη Δανάη, κάτι προσωπικό. Ότι δεν έχει καταλάβει. Κάθε μέρα δίνεσαι, μην πω πώ. Δίσου λίγο πιο ευπρεπώ. Δίσου σαν άνθρωπο, μαγαζί με ρούχα δουλεύει. Δεν δουλεύει στη συγκρού. Μην ακούω τώρα. Όχι, τέτοιες εκφράσεις, αναγκαστώ να σας κλείσω, κυρία Γιώτα μου. Σας παρακαλώ πολύ. Συγχύζομαι με αυτά που ακούω. Και σας συμπάθησα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να μιλήσουμε με την Αναστασία. Η Αναστασία είναι 36 ετών, την γνωρίζεις και είναι μια πολύ καλή σου φίλη. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να πει και η Αναστασία. Αναστασία μου, καλή σου μέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Κοίταξε να δει, Κατερίνα μου. Εγώ αυτή την ιστορία την ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί εννοείται ότι είμαι η κολλητή τη. Εγώ τη λέω
να συνεχίσει αυτή τη σχέση. Γιατί όσο να είναι, ούτε αυτή φταίει. Αυτός, άμα πάρουμε ότι φταίει κάποιος, το μερίδιο ευθύνης το έχει αυτός. Η κοπέλα, η Δανάη, θέλει έναν άνθρωπο, τον βρήκε, τον ερωτεύτηκε και εγώ είμαι υπέρ του να συνεχίσει και να είναι μαζί σου. Εσύ αυτή τη στιγμή συμβουλεύεις την καλύτερη σου φίλη να συνεχίσει τη σχέση με τον παντρεμένο. Εννοείται. Θα είναι η πρώτη ή τελευταία. Λάθος. Έχουμε από τη μια πλευρά... Ο έρωτας δεν έχει ούτε μάτια, ούτε τίποτα. Όχι, να έχει παιδιά ο άλλος. Όχι, έχει μέτρο στη ζωή. Υπάρχει μέτρο. Τι εννοείς τώρα, δηλαδή, αν εγώ ερωτευτώ τον αδερφό του άντρα μου, τι είναι αυτά που λες τώρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες. Πόσο χρόνο είσαι. Εγώ είμαι 36 χρονών. Και λες αυτά τα πράγματα. 36, που λέω. Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Η Δανάη είχε βιώσει κάποια άσχημη κατάσταση πριν, ήταν σε μια σχέση πολύ καταπιεσμένη και θεωρείς ότι αυτό είναι αδιάστατο. Έτσι ακριβώς, Κατερίνα μου. Ήταν σε μια σχέση η οποία ήταν πάρα πολύ άσχημη για εκείνη. Ναι, αλλά... Ήταν πάρα πολύ άσχημα αυτός ο άνθρωπος. Πάει να μπλέξει όμως πάλι σε κακή σχέση. Ναι, αλλά όλα αυτά που κάνει, ακόμα και να πηγαίνει και να βάζει τα προφυλακτικά στην τσέπη του ανθρώπου για να τα πει γυναίκα του. Αυτό δεν σου είπα ότι είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Παρακαλώ, και εγώ την έκραξα όταν το έμαθα. Όταν υπάρχει ένας έρωτας, γιατί να μην τον αφήσει να προχωρήσει. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε, όμως έναν έρωτα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που την έβλεπε κάθε μέρα και κάθε μεσημέρι και τότε την βλέπει δύο φορές το μήνα. Είναι μονόπλευρη. Μόνη της αγαπάει. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή εγώ την έχω ζήσει την ιστορία από κοντά, αυτός την προκαλούσε και δεν καθόταν και δηλαδή, η Δανάη, όπως ανέφερε η κυρία Γιώτα, η κουτσομπόλα της γειτονιάς. Μην πιάνε τις κουτσομπόλες. Μα συγγνώμη κιόλας, μα βγαίνει η Γιώτα, η κουτσοπόλα της γειτονιάς, η ανακατόστρα και γυρνάει και λέει τη φίλη μου, τη Δανάη, ότι είναι κουνίστρα. Σε μαγαζί δουλεύεις δίπλα εσύ, ε? Αυτός κουνιότανε, αυτός ερχότανε. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η κυρία Γιώτα δεν είναι στη γραμμή μας, οπότε καλύτερα να επικεντρωθούμε στο θέμα της Δανάης. Εσύ σαν κολλητή τι συμβουλεύεις, γιατί εμένα, ας πούμε, αν μια κολλητή μου είχε μια τέτοια σχέση, θα τη συμβούλευα να την κόψει. Φυσικά. Και αν έβλεπα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά με τη γυναίκα του και θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει τότε και να είναι με τη φίλη μου. Σωστό. Δηλαδή, κατάλαβες. Εσύ εδώ τη λες να συνεχίσει όλο αυτό το παράνομο. Όχι να συνεχίσει, όχι φυσικά να συνεχίσει το παράνομο. Εννοείται ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η σχέση με τη γυναίκα του. Ναι, αλλά είναι μονόπλευρη σχέση, δεν τη βλέπεις εσύ που είσαι απ' έξω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που σε συναντάει κάθε μέρα και μετά αυτό το πράγμα κόβεται, γιατί τα βρήκε με τη γυναίκα του ξανά και την βλέπει δύο φορές το μήνα. Δεν κατανοείς ότι έχει βάλει προτεραιότητα, γιατί φυσικά έχει και δύο παιδιά και οικογένεια, την οικογένειά του. Το καλύτερο είναι να πάρει, να το πιάσει αυτόν και να ξεκαθαρίσει τι θέλει. Σωστό. Εγώ αυτό έχω γυρίσει και τι έχω πει. Να ξεκαθαρίσει τι Αναστασία, θέλει. Αναστασία, να σε ρωτήσω κάτι ευθέως. Εσύ είχες ποτέ. Άκουσε με, Αναστασία μου. Ναι, εσύ είχες ποτέ σχέση στη ζωή σου με κάποιον άνθρωπο δεσμευμένο. Σίγουρα. Όχι, δεν μου έχει τύχει να σου πω την αλήθεια. Δεν μου έχει τύχει. Θα ήθελες. Αλλά ξέρω όμως γυναίκες οι οποίες είχαν σχέση με κάποιους που ήταν δεσμευμένους και τελικά χωρίσανε. Έτσι είναι, παιδιά. Ο έρωτας είναι τυφλός. Δεν είναι. Τι να κάνουμε. Ναι, αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να χωρίσει. Και να χαλάσει έχει το σπίτι απομακρυνθεί του. Από την Δανάη. Θέλει να μείνει με τη γυναίκα του και απλά πέρασε μια κρίση. Δεν είναι ότι ερωτεύτηκε τη Δανάη. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να το ξεκαθαρίσει η Δανάη από την πλευρά τη και να εξηγηθεί σε αυτόν τον άνθρωπο το τι θέλει και τι όχι. Άμα θέλει αυτούς, καλώς. Ναι. Εμένα μου κάνει αρρωστημένο και κάτι άλλο. Τη Δανάη έχει γίνει κολλητή με τη γυναίκα. Ναι, αυτό πάλι. Είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή, εμένα μου λέει μια φίλη μου ότι έχω κάνει αυτό το πράγμα. Τι να σου πω τώρα, θα τη έλεγα. Καλά. Κορίτσι μου, πήγαινε σε έναν γιατρό. Κατερίνα μου, να πω κάτι. Δεν έχουμε γίνει κολλητές. Εγώ αποφάσισα να την πλησιάσω για να μάθω περισσότερο τι ακριβώς έχει γίνει. Κάποια στιγμή όμως σκέφτηκες να της το πεις και ευθέως. Έτσι μας είπες πριν από λίγο. Σκέφτηκα, αλλά δεν θα το έκανα γιατί πάλι δεν καλά. Θέλω να εκτεθώ. Ναι, εδώ πίνετε καφέ κάθε μέρα όμως. Αυτό μας είπες. Ναι, πίνουμε καφέ κάθε μέρα, αλλά βασικά δεν μου λέει και. Ήθελα να το κάνω για να μάθω πέντε πράγματα για το πώς πάει η σχέση και να δικαιολογήσω γιατί αυτός τέλος πάντων απομακρύνθηκε. Ναι, αλλά το δικαιολόγησες τελικά. Όχι. Θεωρώ ότι κάτι έχει προκύψει ανάμεσά τους και εκείνος για κάποιο λόγο προσπαθεί να της δείξει τον καλό του εαυτό. Εκείνος το ξέρει ότι πίνετε καφέ. Το ξέρει ότι είστε φίλες. Μέχρι κάποιο σημείο δεν το ήξερε. Απλά έτυχε μία φορά και μας βρήκε, ας πούμε, να είμαι εγώ εκεί στο μαγαζί. Αλλά εγώ έφυγα αμέσως. Δηλαδή δεν έκατσα να συζητήσουμε και να πούμε. Ήταν ψύχρεμος ο κύριος. Ναι, πολύ ψύχρεμος.
Πολύ ωραία. Σουηδία γίναμε. Μάλιστα. Γενικά, εγώ θα ήθελα να πω. Συγγνώμη, Κατερίνα, μπορώ να σου πω. Ναι, να πεις, Αναστασία. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω. Εγώ προσωπικά δεν θα γινόμουν, τη το έχω πει. Εγώ δεν θα γινόμουν φίλη με τη γυναίκα του και τόνο και τ' άλλο. Θα τον έπιανα αυτόν, θα του έλεγα τι θέλω από εκείνον. Ξεκάθαρα πράγματα, θέλω αυτό και αυτό. Θέλω να εξελιχθεί η σχέση μας και όχι να παραμείνει στο παράνομο. Τα παιδάκια του, πόσο χρονών είναι. Εκεί... Τα παιδάκια του. Είναι 7 και 4. Είναι πολύ μικρή. Δεν ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να μεγαλώσει με την οικογένειά του. Δεν θα είναι όμως τα πρώτα παιδιά χωρισμένων γονιών. Μα τι συζητάμε τώρα. Αν θέλει, ποια είσαι εσύ που το αποφασίσεις αυτό. Αν θέλει αυτός να χωρίσει, ας την πάρει την απόφαση με τη γυναίκα του και μετά μπες εσύ στη ζωή του. Αυτός αυτή τη στιγμή έχει απομακρυνθεί από εσένα. Άρα σημαίνει ότι για κάποιο λόγο πέρασε καλά μαζί σου και μετά ήθελε να ξαναγυρίσει στο σπίτι του. Άρα εμείς δεν μας υπολογίζεται ότι το τι θα μας αφήσει εμάς, τι συναισθηματικό κατάλοιπο, ας πούμε. Σε εσάς, και μιλάς και το είναι σωματείο. Σωματείο, τι σωματείο είστε. Σωματείο. Γυναικών που πάνε με παντρεμένους. Εξήγησέ μου λίγο. Όχι, βρες η Κατερίνα μου, αυτό προέκυψε και εγώ ποτέ στη ζωή μου με δεσμευμένο δεν είχα πάει, όχι με παντρεμένο. Αυτό προέκυψε και έγινε. Εμένα ούτε με ενδιαφέρει να παρατήσει ο άνθρωπος τα παιδιά του και την οικογένειά του ή να ξεκαθαρίσει και να πει ότι ξέρει. Ναι, αυτό σου ζωή. Λέω ότι με τη στάση του, εφόσον έχει απομακρυνθεί, σου δείχνει ότι θέλω την οικογένειά μου. Αυτό σου δείχνει ξεκάθαρο. Δεν είναι κάθε μέρα μαζί σου και σου και λέει: δεν το καταλαβαίνεις. Εγώ θέλω να χωρίσω και δεν περνάω καλά στο πράγμα. Κάνουμε τρόπο. Τότε και γιατί έρχεται. Κορίτσια, εδώ έρχεται δεν καταδικάζουμε κανέναν. Φυσικά. Εγώ γνωρίζω και κοπέλες που έχουν υπάρξει δυστυχώς στο τρίτο πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, οι γάμοι ήταν διαλυμένοι, χώρισαν και ξαναπαντρεύτηκαν και είναι μαζί. Ούτε ο κύριος είναι καλύτερος. Ούτε ο κύριος είναι καλύτερος, ούτε δεν καταδικάζουμε κανέναν. Αλλά είναι ξεκάθαρο. Απομακρύνθηκε από εσένα. Θέλει να μείνει με την οικογένειά του και εσύ κάνει τα πάντα. Να έχει βρει μια άλλη. Σκέψου και αυτό λίγο. Εσύ δεν έχει δουλειά να πας να πιάσει τη γυναίκα του. Καμία. Ούτε να γίνει φίλη τη. Όλα αυτά δεν είναι φυσιολογικά. Αυτό σου εξηγούμε. Δεν μπορώ και είναι και πάρα πολύ. Είσαι και πολύ μικρή, μωρέ. Βρες έναν άλλο ελεύθερο. Πάω πάρα πολύ μικρή. Θα πάω τίποτα σε λίγο, Θεμούλη μου. Λυπήσουμε. Και άμα έχω τα γενέθλιά μου, πάω να μην ταραχτώ. Απόψε θα σβήσω τα κεράκια μου στι 12. 12 ταν. Τι ζούδι. Ταύρο. Ταυράκι. Λοιπόν, Έλενά μου, θες να ρωτήσεις κάτι την Αναστασία. Από όλα αυτά εδώ πέρα που συζητήσαμε, καταλάβατε και οι δύο κάτι. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, ότι θα πρέπει να απομακρυνθώ. Το πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, εγώ προτιμώ να καθίσει να ξεκαθαρίσει τη θέση απέναντι. Στον άνθρωπο αυτόν, εντάξει, να ξεκαθαρίσει τη θέση, ότι νιώθει, για να μην τη μείνει και αποθυμένο. Εντάξει, και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα που έπιασε φίλη την γυναίκα του, αυτό είναι τώρα δικό της θέμα. Εγώ της είπα ότι δεν έχεις καμιά δουλειά να το κάνεις αυτό. Βρε, δεν ήμουν να σου κάνω μια ερώτηση. Η μαμά σου, της τα έχεις πει όλα αυτά. Πολύ σωστά. Γιατί οι κολλητές φίλες για μένα, εγώ τη συμβουλή την έπαιρνα πάντα από τη μητέρα μου. Στη μητέρα σου τα έχεις πει όλα αυτά. Όχι, μητέρα μου δεν τα έχω πει, θα με κουρέψει. Θα σε κουρέψει. Λοιπόν, να πας στη μαμά σου. Να σε κουρέψει, κορίτσι μου, να σε κουρέψει. Εγώ συμφωνώ με τις μανούλες όλες. Λοιπόν, εγώ σου πω κάτι άλλο. Να πας στον ειδικό. Θεωρώ ότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Και αν θες και να σε συμβουλεύσω και προσωπικά, δεν μου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, όμως για άλλες προσωπικές, για άλλα θέματα της ζωής μου, εγώ έχω μια πολύ αγαπημένη ειδικό. Είναι life coach. Να το πούμε έτσι διαφορετικά, μπορεί να τα έχετε ακούσει. Η Μαρία Αναστασιάδου είναι εξαιρετική, βρίσκεται στην Κηφισιά. Και εγώ πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα και τη συμβουλεύομαι και μιλάω μαζί της και κάνουμε και αυτή τα healing. Πήγαμε λοιπόν, μας μίλησε για όλη αυτή. Είναι ένας άγγελος η Μαρία για μένα και με έχει βοηθήσει πολύ στο να βρω τα κέντρα μου που λέω πολλές φορές, τα πατήματά μου και γενικότερα να αυτοβελτιωθώ. Γιατί αυτό κάνει, μια αυτοβελτίωση. Τη συναντήσαμε λοιπόν, γιατί πολλές φορές με ρωτάτε τι είναι αυτό το life coaching που μας λέει η Κατερίνα μου, είναι αυτό το θήτα healing. Πήγε λοιπόν η ξανθήπη μας, τη συνάντησε και ορίστε η Μαρία μας. Κυρία Αναστασιάδου, τι σημαίνει να είναι κάποιος life coach? Life coach σημαίνει είμαστε προπονητές ζωής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έρθει κάποιος εδώ για να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα έχει. Συνήθως ο κόσμος τι σας ζητάει? Πολλοίς κόσμος είναι πάρα πολύ φοβισμένος, πάρα πολύ αγχωμένος με τα οικονομικά του, οπότε νιώθουν ότι είναι σε αδιέξοδο με τα χρήματα. Οπότε δουλεύουμε πολύ με αυτό το κομμάτι. Ένα θέμα είναι οι σχέσεις. Είναι ένα συνηθισμένο αίτημα των περισσότερων θεραπευόμενων που έρχονται εδώ, ψάχνοντας να βρουν τον ιδανικό σύντροφο, κάνοντας όμως λίγο το κομμάτι της αυτογνωσίας και βοηθώντας τους ανθρώπους να γίνουν πιο συνειδητοί,
Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν εμείς αρχίσουμε και νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και σεβόμαστε τον εαυτό μας και αγαπάμε τον εαυτό μας, ο ιδανικός σύντροφος απλά εμφανίζεται. Ποια είναι η διαφορά από την ψυχανάλυση, από τον ψυχολόγο? Ασχολούμαστε περισσότερο με το εδώ και τώρα, με το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτά όλα που μου ακούγονται υπέροχα, εσείς τα έχετε εφαρμόσει στη ζωή σας? Αναγκάστηκα σε εισαγωγικά, έφερε η ζωή τέτοιες προκλήσεις. Να ψαχτώ, να διαβάσω, να μελετήσω, να σπουδάσω ξανά, να βρω ποια είμαι. Οπότε μετά όταν είδα ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω και τα έχω καταφέρει, θεωρώ αρκετά καλά σε αυτή τη φάση, σκέφτηκα ότι αυτό είναι σπουδαίο και μπορούν να το κάνουν και άλλοι άνθρωποι. Και έτσι αποφάσισα να γίνω, να κάνω αυτό το επάγγελμα, να είμαι life coach. Και είναι spiritual life coach και είναι εξαιρετική. Για ό,τι πληροφορίες θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε στα δικά μου social media, θα σας απαντήσω, γιατί εγώ νιώθω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στο σημερινό μας δίλημα, γιατί έχουμε και δίλημα, να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας. 14999. Open και no, το νοματεπώνυμό στο 14999. Την Παρασκευή κληρώνω όλα αυτά. Τον καναπέ μαζί με το τραπεζάκι για τη βεράντα σας ή τον κήπο σας, παρακαλώ, από Stay at Home. Το μπάρμπεκι από τον κύριο Καρόνι, τον ψύκτη, τον καταψύκτη τον κύριο Καρόνι, ψύγιο καταψύκτη και ταυτόχρονα ολόκληρο σύστημα ήχου και DVD. Όλα αυτά με ένα μήνυμα και το αυτοκίνητο διεκδικείται. Είναι τεράστια δώρα όλα αυτά. 14999, open και no, το νοματεπώνυμό στο 14999. Θα πάμε σε διαφημίσεις και σας θυμίζω ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Βαλάτης, θα μας τραγουδήσει ζωντανά και η Κατερίνα Ντούσκα στην πρώτη της μεγάλη αποκλειστική συνέντευξη λίγο πριν την αναχώρησή της για την Eurovision. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας με τα δικά σας διλήμματα. Να αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ για σένα. Σε λίγο. Η Κατερίνα Ντούσκα στη μοναδική μεγάλη τηλεοπτική της συνέντευξη λίγες μέρες πριν τη Eurovision. Ο καλλιτέχνης φαίνεται στο πόσες φορές σηκώνεται και όχι σε όσες πέφτει. Εννοείται πως θέλω να περάσω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα περάσω. Κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό. Πρέπει να πιστέψεις ότι πας νικητής. Ευηδική, φανταστική. Λοιπόν, επιστρέψαμε τα δικά σας διλήμματα. Ο Ζήσης μας έχει στείλει σήμερα το email του και εσείς θα ψηφίζετε που είστε στο σπίτι, γι' αυτό είμαστε τέσσερις γυναίκες. Στην παρέα μας είδε και η Λιλή Πυράκη. Γεια σου, Λιλή μου. Γεια σου, Κατερίνα μου. Για να ψηφίσουμε εμείς και να βοηθήσουμε τον Ζήση στο δικό του θέμα. Καλύτερα, γυναίκες μόνο, να σου πούμε την άποψή μας. Λοιπόν, το δίλημά του είναι το εξής. Το όνομά μου είναι Ζήσης και θα ήθελα τη βοήθειά σας. Λίγο πριν πεθάνει η μητέρα μου, έμαθα ότι ο πατέρας μου έχει και άλλα παιδιά. Έτσι αποφάσισα να ζητήσω τα θεροθαλή αδέλφια μου, γιατί είναι η μόνη οικογένεια που έχω πια. Αυτοί όμως δεν θέλουν καμία επαφή μαζί μου. Νομίζουν ότι θέλω να τους φάω τα λεφτά που άφησε ο πατέρας μας. Εγώ όμως θέλω μόνο την αγάπη τους. Τι να κάνω, να επιμείνω μήπως αλλάξω γνώμη και να γίνουμε οικογένεια, ή να μην μπω στον κόπο και να διεκδικήσω αυτό που μου αναλογεί από την περιουσία του πατέρα μου? Πολύ δύσκολη ιστορία. Πρέπει να δούμε και πόσο χρονών είναι ο Ζήσης. Είναι 43 χρονών. Άρα είναι αρκετά τα χρόνια. Νικόλη, ήσουν σε αυτό το γύρισμα? Ναι, πρέπει να είμαι. Πρέπει να είσαι. Πρέπει λοιπόν, να έχω και το δίλημα, νομίζω. Μέρος, και αμέσως μετά να το συζητήσουμε για να ψηφίσουμε εμείς εδώ και εσείς από το σπίτι, έτσι να βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Παρακαλώ. Αγόρι μου, είσαι καλά, Θοδωρή μου? Μπράβο, μπράβο, γιέ μου. Σκεφτόμουν την Κυριακή να πάρεις την Αμαλία να έρθείτε να φάμε. Ναι, μπράβο, ναι. Δεν έχετε κανονίσει κάτι άλλο. Ωραία, ελάτε. Ναι, να μου τη φιλήσεις. Γεια σου, ψυχή μου, γεια. Μανά, καφέ.
Τι λες, παιδάκι μου, ούτε καλημέρα δεν λες, μάνα, καφέ. Ωραία, μεσημέρι είναι, θα πάμε τώρα. Το φαγητό είναι έτοιμο. Βάλε καφέ με φαγητό. Και συνέλθε λίγο. Και κοίταξε να σηκωθείς πρωί να βρεις κάποια δουλειά. Ολόκληρο μουλάρι έχεις γίνει και δεν προκόπεις. Κατάλαβες. Εντάξει, θα βρω και δουλειά. Λοιπόν, είμαι κουρασμένος, με βλέπεις. Φτιάξε μου τώρα ένα καφέ. Κουρασμένος από την πελιά. Δεν ξέρεις ότι την Κυριακή κανόνισε να έρθει ο αδελφός σου με τη γυναίκα του να φάμε. Εντάξει. Μη σηκωθείς πάλι μεσημέρι, γι' αυτό σου το λέω. Θα μου κάνεις ένα καφέ τώρα. Έλα, καλώς τους. Γεια σου, Κατερίνα. Μαμά, είπαμε μετά από τόσα χρόνια. Μαμά έχω. Πού να τα αφήσω, γιατί καίει. Περάστε. Τι κάνεις, αγόρι μου. Καλά, ρε, μαμά. Θα το φιλήσω. Ψυχή μου. Τι έγινε. Καλά, εσείς τι κάνατε. Ταξίδι, ταξίδι. Αδερφέ, τι έγινε, πού είσαι. Έλα. Καλά. Όλα καλά, εσύ. Ωραία, ωραία. Πού θα πάμε. Μέσα. Ωραία. Τι κάνει, έχει φτιάξει. Θα δεις, είναι έκπληξη. Μύρισε ωραία πάντως. Ποιος είναι. Τι περιμένω κανένα, για πηγαίνει να δεις. Πώς ή θα πάμε. Θα πάρω διά. Δεν έχω καλέσει κανένα. Δεν το μοιράζομαι το φαγητό μου, εγώ να ξέρεις. Γεια χαρά. Γεια, την Κατερίνα θέλω. Την Κατερίνα. Ναι. Περάστε. Ευχαριστώ. Γεια σου, Κατερίνα. Θέλει σπίτι μου, εσύ ζήσει. Ποιος είναι ο ζήσεις, μάνα. Κατερίνα, θέλω να μιλήσουμε. Καλά. Πηγαίνετε μέσα να βάλετε φαγητό και θα έρθω. Καλά. Πέρασε. Τι έγινε. Ετοιμάζω το φαγητό. Α, στο φαγητό μου. Εσύ. Έλα. Ποιος είναι αυτός μέσα. Δεν ξέρω, ρε. Εγώ πρώτη φορά τον βλέπω. Εντύπωση μου κάνει. Περίεργος μου φάνηκε. Για ποιον λέτε. Τίποτα. Ήρθε ένας μέσα και ζήτα και τη μαμά. Και ήξερε και το όνομά του, ε. Ναι, δεν ξέρω. Κανένας γείτονας θα είναι. Γείτονας. Τον ξέρεις εδώ από την πλευρά. Δεν τον ήξερα, τον έβλεπα. Όχι. Πρώτη φορά τον είδα. Δεν σου φάνηκε λίγο μυστήριος. Εμένα έτσι λίγο με τρόμαξε. Άνοιξα την πόρτα, τον βλέπω έτσι. Να μιλήσω στην Κατερίνα, αυτό. Ναι, 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 ναι. Και την ήθελε και προσωπικά να της μιλήσει. Δηλαδή, αν ήταν κάτι, το έλεγε ανοιχτά μπροστά. Μήπως από την εκκλησία. Ποια εκκλησία, μωρέ. Όχι. Αποκλείται. Να σου πω. Μαζί δεν πηγαίνετε μέσα να κάτσω να μιλήσω λίγο με την κυρία Κατερίνα και αυτά. Δηλαδή, λες και εμείς τίποτα. Εντάξει, θα δούμε. Κάτσε να έρθει και η μαμά να τελειώσει μαζί του. Όπως θα ξέρεις, έχασα τη μητέρα μου. Και τι με απασχολεί. Τώρα ξέρεις, κατά κάποιο τρόπο. Είστε η μόνη οικογένεια που έχω. Οικογένεια δεν είμαστε. Το ότι είχα παντρευτεί τον πατέρα σου, αν είναι πατέρα σου, δεν σημαίνει ότι είμαστε οικογένεια. Τέλος πάντων, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ήρθα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά μου εδώ και μου έχεις δημιουργήσει πρόβλημα. Θέλω να φύγεις, σε παρακαλώ, γιατί δεν ξέρουν τίποτα. Άκου να δεις, εγώ θα φύγω, αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες να λύσουμε. Ξέρω εγώ, μην κινδυνεύει μέσα, είναι κανένας τρελός. Όχι, θα ακούσουμε φωνή. Σηκωθήκαμε και φύγαμε κι εμείς έτσι ξαφνικά. Θα μάθουμε, μωρό, όταν θα έρθει θα μας πει. Δώστε μου λίγο νερό. Μαμά. Είμαι πολύ ταραγμένη, περιμένει, θα μιλήσω. Λίγο νερό. Έλα, έλα. Ένα ποδήλι δεν βρήκες στην κούπα, βρήκες κι εσύ. Έλα, λέγε τι έγινε, μας έσκασες. Ναι, ρε, μάνα. Δεν μπορώ, θα πέσω κάτω, περίμενε. Σε πείραξε. Μα τι έγινε, γιατί είσαι έτσι. Ποιος είναι, σου είπε τίποτα, πες μας, θα σκάσουμε. Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, παιδιά μου, πρέπει να μάθετε κάτι. Όταν γνώρισα τον πατέρα σας, είχε μια άλλη σχέση πριν από μένα. Χώρισε. Μετά από λίγο καιρό εμφανίστηκε αυτή η κοπέλα και είπε ότι ήταν έγκυος και περιμένει παιδί. Τι λες, μάνα. Τι λες τώρα, ρε μάνα. Όπως τα λέω, αφήστε με να τελειώσω, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, θα καταρρεύσω. Δεν ξέρω τι έγινε στη συνέχεια. Δεν κάναμε ποτέ εξετάσεις. Γέννησε ένα γόρι, εγώ τη μάθαμε και εξαφανίστηκε. Τώρα έχει εμφανιστεί αυτός και κάτι θέλει. Ήταν μαζί σου ο μπαμπάς τότε που έγινε αυτό, μαμά. Είχε χωρίσει με την κοπέλα αυτή. Και τώρα τι θέλει αυτός. Δεν ξέρω. Θα μάθω. Δεν ξέρω. Εγώ ταρακτή πολύ. Τι σου είπε τόση ώρα εδώ που ήταν μέσα. Τι είπα, γιατί δεν λες τίποτα. Δεν τίποτα ουσιαστικό, αλλά. Μάνα, μήπως μας κρύβεις και κάτι άλλο. Μαμά, τώρα το εμφάνισες. Τον έχεις ξαναδεί. Είχε πολύ κοιότητα όταν ήρθε μαζί σου. Πες μας την αλήθεια. Ναι. Ήξερες το όνομά του, τι. Έχω να τον δω πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Βλεπόσασταν. Έλα εδώ. Μία φορά είχα βιδωθεί.
Μία φορά και είχατε τέτοια οικειότητα. Μαμά, τι κρύβεις. Τίποτα. Τέλος, εντάξει, μην την πιέζεις. Θα δούμε. Ωραία, θες να πάμε μέσα να σε αφήσουμε λίγο. Θέλω να χαλαρώσω λίγο και θα μιλήσω. Εντάξει, πάμε. Κάτσε στο φαΐ και... Ναι. Εντάξει. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι δεν θέλει καμία επαφή. Mm. Και από την άλλη, δεν είναι λίγο. Είναι λογικό για τη γυναίκα, γιατί μαθαίνει μετά από χρόνια, όταν πέθανε ο άντρας της, με το που πεθαίνει ο άντρας, ότι τελικά μια γυναίκα κυοφορεί το παιδί του. Σου λέει τι να πιστέψω, τι να μην πιστέψω. Θέλω να προφυλάξω την οικογένειά μου. Δεν ξέρω, τι πιστεύετε εσείς για όλο αυτό. Από την άλλη, θα μπορούσε να, τον έχει υποδεχτεί. Είναι ένα τρίτο παιδί. Ναι. Δεν είναι δικό της, δεν το ξέρει. Αλλά από την άλλη, είπε και μέσα ότι δεν έχουν γίνει εξετάσεις. Εγώ θα το έβλεπα λίγο διαφορετικά. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Απλά το πρόβλημα για μένα είναι που δεν το είχε μοιραστεί με τους γιους της. Αυτό είδες και τα παιδιά, ότι σου λέει. Είχε αυτό. Αλλά από την άλλη, εγώ θα τη δικαιολογήσω, γιατί μπορεί να θέλει να προστατεύσει την οικογένειά της από κάτι που εκείνη μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ψέμα. Ναι, αλλά θα έπρεπε λίγο ίσως να εξακριβώσει και αν είναι ψέμα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν τα παιδιά κάνουν. Τα δύο παιδιά και το τρίτο παιδί κάνουν τεστ DNA. Να κάνουν. Αυτό που η μάνα θα σκέφτεται και μπορώ να το σκεφτόμουν κι εγώ είναι ότι αν ο πατέρας αυτός είχε αφήσει κάποια περιουσιακά στοιχεία. Το παιδί είναι και αυτός νόμος κληρονόμος. Ίσως το σκέφτεται πιο πονηρά. Λέω τώρα εγώ, θα δούμε στην εξέλιξη του διλήμματος. Αλλά μπορεί να σκέφτεται και αυτό η αυτή η μάνα. Και απ' την άλλη, αν το παιδί αυτό είναι όντως δικό του παιδί, θα πρέπει και να γνωρίσει τα αδέρφια του και να έχουμε... έχει μερίδιο. Σίγουρα, τον έχουμε δει ότι θέλει να βρει μια οικογένεια αφού έχασε τη μητέρα του. Δηλαδή, είναι πιο αγνός προς το παρόν. Εσείς μπορείτε να μην ψηφίσετε σήμερα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, αλλά μπαίνετε μέσα στο Instagram, hashtag ευτυχείτε, και αφήνετε, στο hashtag, συγγνώμη, παπάκι διλήμματα 2019, και αφήνετε τα σχόλιά σας για τη σημερινή ιστορία. Το βλέπετε και εδώ θα ψηφίσουμε εμείς. Τι να κάνει λοιπόν, να επιμείνει ή να μην επιμείνει. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια. Έλα, Λοίπες. Λοίπες. Ναι, ναι. Τι έγινε. Πού ήσουν, α? Είχα πάει μια βόλτα λίγο να περπατήσω γιατί έχω φρικάρει λίγο. Γιατί, τι έγινε. Τι για την πλάκα μου κάνεις, αυτό πήγαινε με τη μάνα μου, με τον άλλο που ήρθε. Έλα μωρέ, η μάνα σου είπα. Κάτι κρύβει. Πάλι αρχίσεις με τη μάνα μου, ε. Ναι, τόσο καιρό στα λέω, δεν καταλαβαίνεις. Δεν κρύβει τίποτα. Ναι, δεν κρύβει, είδαμε. Πολύ μυστήριος μου φάνηκε αυτός. Δεν ξέρω, κάτι θα θέλει για να εμφανίστηκε έτσι ξαφνικά. Από το πουθενά, μετά από τόσα χρόνια. Και είπε η μάνα μου ότι μια φορά τον έχει δει τόσα χρόνια. Γιατί εμφανίστηκε. Μια φορά και είχαν τόση οικειότητα. Πέρασε η ζήση μου, τι θέλει η ζήση μου. Α, άκουγες, ε. Δεν άκουγα. Δεν ξέρω, έχω λίγο. Τι θέλει, τι να θέλει τώρα, ρε παιδί μου, ξαφνικά αυτός. Τι θέλει, δεν καταλαβαίνεις, θέλει. Την περιουσία μας θέλει. Την περιουσία θέλει. Καλά, εντάξει, ναι. Δεν παίρνει, όχι την περιουσία, τίποτα δεν πάρει. Καλά, άμα είναι. Γιος του πατέρα, θα σου πω εγώ. Είναι και εκεί το θέμα, δεν ξέρω. Και να σου πω. Για να το λέει και για να ξέρει και η μάνα σου. Εντάξει, όλα τα ξέρεις. Εσύ, μια ζωή, όλα τα ξέρεις. Έλα να σου πω κάτι. Πολλά γίνονται με απαταιώνες. Έχεις δει τι γίνεται στον κόσμο, εμφανίζονται ξαφνικά. Αυτό πρέπει να το ανακαλύψουμε, να δούμε τι γίνεται. Μπορεί και να μην είναι αλήθεια. Τόσα γίνονται. Πώς θα το. Ξέρω εγώ, κάτι θα δούμε, θα σκεφτούμε. Τι, έτσι ήρθε ένας ξαφνικά και. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Έλα, είμαι γιος σου, είμαι του πατέρα σου. Ξέρει η μάνα σου, θα ισχύει. Σε αυτό δεν έχει άδικο, αλλά. Λίγο δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα μην κάνεις έτσι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι λέτε εδώ που λες ότι μπορεί να πάρει περιουσίες, να κάνει, να δείξει και. Τι είναι το εδώ έτσι. Άμα ήταν στη δικιά σου οικογένεια, πώς θα το βλέπεις. Αλλά εσύ τη δικιά μου τη βλέπεις στην οικογένεια, όλο με τη μάνα μου τρέχεις. Καλά, εντάξει. Γιατί να το κρύψει όμως και η μάνα μου, ρε παιδί μου. Ε. Εσύ τι λες να συμβαίνει. Δεν ξέρω, έχω πάρα πιο ένα νερό. Δεν μπορώ, τα πούμε σε λίγο. Ήρθα. Καλώς. Έλα, δεν είναι. Τι έγινε, μαμά, με τον αυτό να το, πώς το λένε, που ήρθε την άλλη φορά, το... Το Ζήση. Το Ζήση, ναι. Το Ζήση. Για λέγε. Κοίταξε, στην αναμονή είμαστε ακόμα, δεν έχω κάτι νεότερο. Τι εννοείς στην αναμονή, ρε μάνα, ποιος είναι αυτός τελικά, να μας εξηγήσεις. Τι θέλει από εδώ. Μέχρι εκεί που ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά γιος του πατέρα σου ή τον φόρτωσε έτσι. Μανά, δεν παίρνει τίποτα αυτός από εδώ μέσα. Κατάλαβες. Καλά, εννοείται. Μίλα. Εννοείται αυτό. Μην το συζητάς, ούτε δεκάρα τσακιστή. Εγώ μαζί σας δεν είμαι τόσα χρόνια. Δεν το βλέπω όμως. Ξαφνικά να δούμε τι θα γίνει. Μήπως πάρει κάτι κι αυτός. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είπα μήπως πάρει κάτι. Κάτσε να δούμε τι θα ζητήσει. Μα τι σε νοιάζει. Όπα. Κάτσε να δούμε τι θα ζητήσει. Τι θα κάνουμε, μαμά, εμπόριο εδώ, τι θα πάρει ο ένας και ο άλλος. Πιθανόν να χρειαστεί να κάνει εξετάσεις
να μας αποδείξει με το DNA. Καμία εξέταση. Δεν κάνουμε τίποτα. Εξετάσεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος εδώ μέσα για μας. Μας τον έφερες μετά από 15 χρόνια εδώ, 20, δεν ξέρω πόσα. Δεν τον έφερα εγώ. Ναι, τον έβαλες όμως. Να μην τον έβαλες. Ναι, να μην τον έβαλες. Κοίταξε, αν είναι παιδί του πατέρα σας, εμένα με μπερδεύετε έτσι. Κι αν ο πατέρα παιδί και αυτά. Εμείς σε μπερδεύουμε. Τα κάνεις εσύ, εμείς σε μπερδεύουμε. Δεν τα έκανα εγώ. Ο πατέρα σας τον έκανε. Γιατί τότε δεν είπες ότι όταν είχε ξανάρθει, γιατί δεν μας τον εμφάνισες. Και ξαφνικά τώρα να πάρει κάτι κι αυτός. Γιατί είχε απομακρυνθεί και θεώρησε ότι δεν θα ανακατευτεί καθόλου. Ωραία, έτσι και τώρα. Άστρο την απέξω, ρε παιδί μου. Εγώ το κουβάλισα μόνος του ήρθε. Γιατί τον έκρυβες. Κάθε πόρτα. Κλείσου κάθε πόρτα. Γιατί τον έκρυβες. Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω. Έλα ρε μάνα, ενώ τώρα είμαστε εντάξει να πάθουμε το σπίτι, είμαστε εντάξει να πούμε. Τώρα είμαστε κυρίες. Δεν θα αφήσω να σας πάρει το σπίτι, τελεία και παύλα. Και τότε γιατί είπες τι θα ζητήσει. Για να δω πώς το διαπραγματευτώ, να μην έχουμε δικαστήρια και τέτοια. Τα δικαστήρια ρε μαμά, πλάκα κάνεις αυτή. Το φτάσαμε εκεί, είσαι καλά κι εσύ μωρέ. Γιατί δεν, εσύ είδες άλλο κόσμο. Εμείς ζούμε, ναι. Καλά. Εάν θέλει να διεκδικήσει, θα το πάει δικαστικά. Ας κάνει ό,τι θέλει, εσύ μην του δώσεις πάτωμα, και ούτε γιατί... εξετάσεις ούτε τίποτα. Γιατί δεν μας το έχεις γράψει τόσο καιρό. Και τώρα ξαφνικά θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί υπήρχαν προβλήματα και με την εφορία. Μαμά, σταμάτα το παραμύθι, εντάξει. Λοιπόν, έτσι και δώσεις τίποτα, θα γίνει χαμός, ε. Οι δυο μας είμαστε. Η μητέρα είναι λίγο πιο διαλλακτική. Τα παιδιά αντίθετουν πολύ άσχημα και φοβούνται την περιουσία. Ναι. Τα παιδιά έχουν πάρει τα σπίτια στη μέση, μην χάσουν τα σπίτια. Ναι. Το θεωρώ όλο λάθος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει. Αλλά και άμα είναι αδελφάκι τους. Ναι. Δεν δέχονται καν να μπουν στη διαδικασία του τεστ DNA και τον εξετάσω, γιατί το είπε η μητέρα. Πάμε να δούμε αν. Τα παιδιά είναι ξεκάθαρα. Βέβαια, φταίει και λίγο η μητέρα σε αυτό, γιατί τους το λέει, ρε παιδί μου, τώρα. Τους φέρνει και λίγο προτετελεσμένο. Δηλαδή, δεν τους το είπε λίγο νωρίτερα, δεν τους το είπε ωραία. Από την άλλη, όμως, το λέει η μητέρα ότι είχε χαθεί τόσο καιρό, ότι θεωρούσε ότι δεν θα ξανάρθει. Το λέει αναγκαστικά επειδή την πόρτα. Τώρα αναγκάζεται να το πει η μητέρα. Και δεν ξέρω. Δηλαδή, αν τα παιδιά δεν ήταν εκεί, μπορεί να μην το ανέφερε κιόλας. Όμως, το ζήσεις, δεν έχει κάνει ξεκάθαρα ότι εγώ δεν θέλω την περιουσία. Το μόνο που θέλω είναι να είμαστε όλοι μαζί οικογένεια και ότι δεν έχω κανένα αυτή τη στιγμή. Είπε όμως ότι εγώ έχασα την οικογένειά μου, έχασα τη μητέρα μου και στη μόνη οικογένεια. Φαίνεται ότι θέλει αγάπη. Αυτό φαίνεται. Ναι, ότι διεκδικεί αγάπη. Αλλά τελικά μάλλον είναι πολύ δύσκολο. Μπορείτε να πείτε στη σελίδα των διλημάτων και να αφήσετε τα σχόλιά σας. Η ιστορία, το δίλημα του Ζης είναι το εξής. Να επιμείνει, μήπως σου αλλάξει γνώμη και να γίνουν οικογένεια. Ή να μην μπει στον κόπο και να διεκδικήσει αυτό που του αναλογεί από την περιουσία του πατέρα του. Αυτό είναι το δίλημά του, θα ψηφίσουμε εμείς. Αλλά εσείς μπορείτε να αφήνετε τα σχόλιά σας είτε στο Insta Story κάτω από τις φωτογραφίες της σελίδας. Πάμε να δούμε και το επόμενο μέρος. Γεια σου. Πέρασε. Είσαι μόνη σου? Πέρασε. Φρόντισα να λείπουν τα παιδιά για να μιλήσουν. Καλά έκανες, γιατί θέλω... Σε ακούω. Όπως καταλαβαίνεις, θέλω να μιλήσεις τα παιδιά για μένα. Έχω μιλήσει ήδη. Έχεις μιλήσει στα παιδιά για μένα? Ναι. Το ήθελα πάρα πολύ αυτό. Ξέρεις, Κατερίνα, όπως σου έχω πει, δεν έχω άλλους συγγενείς στον κόσμο. Δεν έχω άλλη οικογένεια. Άστο αυτό. Δεν ξέρω καταρχάς αν είσαι παιδί του πρώην άντρα μου, του Ισίδωρου, του συγχαρεμένου δηλαδή. Γιατί αυτό επί μάνα σου. Δεν ξέρω. Τι θα πει αυτό? Όχι. Δεν πρέπει να έχεις ενδιασμούς. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Σίγουρα τα παιδιά είναι αδέρφια μου. Πες μου τι θέλεις. Και θα κάνω τα πάντα για να έχω όσο καλύτερες σχέσεις μαζί τους, γιατί δεν έχω άλλη οικογένεια. Πες μου τι άλλο ζητάς, παρακαλώ. Τι ζητάω? Τίποτα. Να γίνουμε οικογένεια, αυτό ζητάω. Περιουσία δεν ενδιαφέρεσαι να πάρεις? Ποια περιουσία? Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς περιουσία να πάρω? Δηλαδή το ενδιαφέρον σου είναι μόνο να γνωρίσεις τα παιδιά? Βέβαια. Αυτοί, ξέρεις, συγγνώμη, αλλά δεν το θέλουν, γιατί τους έχει έρθει πάρα πολύ ξαφνικό. Έχουν σοκαριστεί και για σένα, για την ύπαρξή τους, και την ύπαρξή σου, θέλω να πω, και για τον πατέρα τους. Σίγουρα δεν υπάρχει θέμα και καταλαβαίνω ότι και η θέση τους είναι δύσκολη και δεν μπορούν να το πάρουν, δηλαδή, πιο ψύχρεμα. Δεν μου λες, για περιουσία, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, κάτι υπάρχει. Από πού? Τον πατέρα τους. Ο πατέρας μου δηλαδή είχε περιουσία? Εντάξει, δεν σε αφορούν όλες οι λεπτομέρειες. Βέβαια, δεν με αφορούν, δεν το ήξερα. Πρώτον και δεύτερον, δεν με ενδιαφέρει κιόλας κάτι τέτοιο. Εγώ σου ξεκαθάρισα τι με ενδιαφέρει. Και θα κάνω τα πάντα για να έρθω όσο το δυνατόν πιο κοντά με τα αδέρφια μου.
Δεν θέλει να σε απογοητεύσω, αλλά δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θα είναι όποιο καλύτερο αποτέλεσμα μπορείς να φανταστείς. Και η δική μου θέση πάρα πολύ δύσκολη. Θα γίνουμε οικογένεια. Τελείωσε. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό. Έλα, εσύ. Γεια. Είναι μέσα. Ναι. Ωραία. Θα το δούμε. Όπου την περίμενε αυτή τη στιγμή. Ζήσεις. Γιώργος και Θοδωρής. Χαίρομαι πολύ, Θοδωρή. Πάντοτε. Το καταλαβαίνω, είναι και για εσάς δύσκολο αυτό που συμβαίνει, αλλά θέλω να μου δώσετε μια ευκαιρία να γνωριστούμε, να γίνουμε οικογένεια. Αυτό μου έχει λείψει στη ζωή μου. Δεν ήθελα τίποτα άλλο, ποτέ. Να καταλάβετε δηλαδή ότι πρέπει να γίνουμε ένα. Είμαστε αδέρφια. Από τον ίδιο πατέρα. Αδέρφια από πού είμαστε, έχεις κάποια απόδειξη γι' αυτό. Από τον ίδιο πατέρα έχουμε. Ναι, έχεις κάποια απόδειξη, αυτό σου λέω. Μπαίνεις εδώ μέσα και λες ότι είμαστε αδέρφια. Από πού. Αν αμφιβάλλεις, είμαι πρόθυμος να κάνω τεστ DNA. Και. Ποιο σου ζήτησε DNA, ρε. Δεν χρειάζεται να έχετε ανησυχίες για κάτι. Γιατί να μην έχω ανησυχίες, ρε. Στο ίδιο. Θα γίνουμε οικογένεια. Εγώ δεν ζητάω τίποτα, παιδιά. Αξιοπρέπεια. Να σου πω λίγο, φύγε, θα τα πούμε άλλη φορά. Γιατί με αντιμετωπίζουν έτσι. Φύγε, ρε, μην το πες εσύ, μάνα, να πούμε. Πάμε. Από... Κάτσε λίγο. Τον είδες. Θέλει και DNA. Λεφτά θέλει, δεν θέλει DNA. Λεφτά θέλει. Έλα εδώ. Τα λεφτά θέλει που τον εκουβάλισες. Ή θέλει να έρθει, δεν μπορούσε να κάνω διαφορετικά. Δεν θα μας μάθει όλη η κοινωνία τι γίνεται. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να προσπαθήσω να τους αλλάξω γνώμη και να γίνουμε οικογένεια ή να μην μπω στον κόπο και να διεκδικήσω το μερίδιο που μου αναλογεί από την περιουσία του πατέρα μου. Εγώ, παιδιά, είμαι πολύ ξεκάθαρη. Τα βλέπω πολύ αρνητικά και νομίζω ότι η αγάπη με το ζόρι δεν υπάρχει. Mm. Ούτε συνέστημα με το ζόρι. Δηλαδή, τα παιδιά... Βλέπετε όμως το τέλος, τι λέει στο δίλημα, ότι αν αυτό θέλει να διεκδικήσει την αγάπη. Εάν δεν του τη δώσουν, θα διεκδικήσει και την περιουσία. Θα το πάρει δηλαδή έτσι. Δικαστικά και θα πάνε μετά δικαστικά DNA και συνέχεια δικαστικά για να συνεχίσει. Δεν το πήγε να του γνωρίσει και τα παιδιά μόνο που δεν τον έδιναν. Δηλαδή, ευτυχώς που ήρθε σε εμά και δεν πήγε στη Βίκη Χατζηβασιλείου, θα γινόταν χαμόπροστα στη Βίκη. Με τα ρούχα τη, τα ωραία η Βίκη αυτό. Είναι πως είναι ένα δύσκολο δίλημα και δεν είναι ερωτικό, είναι καθαρά οικογενειακό. Και το έχει διαχειριστεί και άσχημα η μητέρα από την αρχή, όσο και να θέλει τώρα να βοηθήσει. Νομίζω ότι δεν μπορεί. Είναι πολύ δύσκολο. Όχι. Και τα δύο αδέρφια, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ κάθετα. Δηλαδή, ψηφίζω από εδώ, μη σηκωθώ, δεν χρειάζεται. Πραγματικά μου έφυγε αυτό το δίλημα. Κάτσε να μπω στο. Για βε το μου, βέβαια, Όλγα μου, γιατί μου είναι μόνο αυτό εδώ τώρα, το προηγούμενο. Πάντως, πόσο άσχημα είναι αυτό. Αυτό λέω. Α, θα ψηφίσουμε εδώ, ούτως ή άλλως ανάγκη να δείτε, ναι. Πόσο άσχημο ένας άντρας 43 να προσπαθεί να διεκδικήσει την αγάπη από τα αδέρφια του. Νομίζω ότι δεν πρέπει να επιμείνει άλλο και να το πάει δικαστικός. Εσείς? Εγώ θα το προσπαθούσα. Δικαστικά, με συγχωρείτε. Θα το προσπαθούσα. Εγώ θα το προσπαθούσα λίγο, Κατερίνα. Αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια, εγώ θα συμφωνήσω με την Κατερίνα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ. Θα ψηφίσετε εσείς, είμαστε 2-2. Η στάση του. Να δούμε και τις δύο απαντήσεις. Πολύ ωραία. Πάμε πρώτα, γιατί βγαίνει 50-50. Να δούμε. Τι γίνεται σε περίπτωση που το πάει δικαστικά. Παρακαλώ. Έλα, ζήσε. Γεια σου, Κατερίνα. Έλα. Λοιπόν, Κατερίνα, κοίταξε, ξέρω, είναι δύσκολο τα παιδιά να αισθανθούν έτσι όπως πρέπει, να με νιώσουν δηλαδή σαν αδερφό τους, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το νιώσουν αυτό. Πολύ δύσκολο, τι να σου πω. Όχι. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα τους το αποδείξω ότι είμαι αδερφός τους. Τους έχει έρθει τόσο ξαφνικό. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Δηλαδή, προσπαθούν, αλλά δεν είναι δυνατόν να το πιστέψουν. Εγώ όμως το έχω πάρει απόφαση. Και θα το καταφέρω. Και δεν θέλω ούτε περιουσία, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι να γίνουμε οικογένεια, τίποτα άλλο. Τι να σου πω, ζήσε. Μακάρι να τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρω, να είσαι σίγουρη. Μακάρι να τους φωτίσει ο Θεός όλους. Yeah. Στο καλό. Εδώ είδαμε το άλλο, ότι επιμένει να είναι μαζί του σαν οικογένεια. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται όταν αποφασίζει και αυτός να το πάει στα δικαστήρια. Γεια σου, Ελένη. Ζήση, τι θέλεις πάλι εδώ. Βλέπεις ότι τους
Σε ξαγριώνεις κάθε φορά. Τι θέλεις και έρχεσαι. Δεν μπορούν να καταλάβουν και δεν είναι δυνατόν να πιστέψουν ότι εμφανίστηκε ένας αδερφός από το πουθενά μετά από τόσα χρόνια. Έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην οικογένεια. Μας έχει αναστατώσει όλους πια. Καταρίνα, εγώ το μόνο που ήθελα από την αρχή ήταν να γίνουμε οικογένεια. Από τη στιγμή όμως που βλέπω ότι ο μόνος που το ήθελε ήμουν εγώ, εγώ θα κάνω τεστ DNA. Θα αποδείξω ότι ο Ισίδωρος ήταν πατέρας μου και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσω, σε προειδοποιώ δηλαδή, θα διεκδικήσω το μερίδιο που μου αναλογεί από την περιουσία μου. Λοιπόν, κάνω ό,τι θέλεις. Έχουμε κι εμείς τα δικά μας όπλα. Αρκετά μας αναστατώσεις. Φύγε! Εγώ αυτό ήθελα να σου πω. Θα τα πούμε στα δικαστήρια λοιπόν. Θα τα πούμε. Μάλιστα. Με τέτοια συμπεριφορά έρχονται και συνέπειες. Λοιπόν, θα πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αμέσως μετά, για πρώτη φορά λοιπόν, η Κατερίνα Ντούσκα, λίγο πριν την αναχώρησή της για την Eurovision, δίνει μία αποκλειστική συνέντευξη. Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο το δώρο μας, 14999. Open κενό το ονοματεπώνυμό στο 14999 και διεκδικείτε όλο αυτό το φανταστικό σαλόνι και καναπέ και τραπεζάκι από την εταιρεία Stay at Home, αλλά και όλες αυτές οι ηλεκτρικές συσκευές, ψυχοκαταψύκτη, ψύκτη, barbecue, αλλά και ηχοσύστημα μαζί με DVD, μόνο με ένα μήνυμα. Και με το ίδιο μήνυμα το μεγάλο δώρο του Open, που είναι το νέο Volkswagen, αυτό το φανταστικό, το Move Up. Ένα μήνυμα είναι την Παρασκευή, κληρώνω, μη μου ξεχνιέστε. Διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί σας και σε πολύ πολύ λίγο γλέντι με το Βαλάντι ζωντανά παρακαλώ. Πάμε. Σε λίγο, η Κατερίνα Ντούσκα στη μοναδική μεγάλη τηλεοπτική της συνέντευξη λίγες μέρες πριν τη Eurovision. Ο καλλιτέχνης φαίνεται στο πόσες φορές σηκώνεται και όχι σε όσες πέφτει. Εννοείται πως θέλω να περάσω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα περάσω. Κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό. Πρέπει να πιστέψεις ότι πας νικητής. Μοναδική συνέντευξη που επέλεξε να δώσει. Μοναδική τηλεοπτική συνέντευξη στον ένα και μοναδικό Θέμη Μάλι. Μόνο ο Θέμης θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο οποίος πέρα από διοικητικά έτσι, καθήκοντα, καθήκοντα αρχισυντάκτη και επιμέλειας εκπομπών και κάνει και. Πολύ εργαλείο. Και δημοσιογράφος. Γιατί ποτέ δεν ξεχνάω ότι είναι και δημοσιογράφος εννοείται. Λοιπόν, το Σάββατο αναχωρεί. Για το Τελ Αβίβ, καλά τα λέω, Θέμη μου. Mm-hmm. Το Σάββατο και την Κυριακή, το απόγευμα, θα κάνει την πρώτη της πρόβα. Μιλάει λοιπόν στον Θέμη, από τον Θέμη Μάλι, αποκλειστικά για όλα, λίγο πριν την εμφάνισή της. Η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι ότι πολλά πράγματα θέλαμε να τη ρωτήσουμε κι εμείς. Για την εμφάνισή της, για τα παιδικά της χρόνια, γιατί είναι ένα κορίτσι που ξαφνικά μάθαμε. Είσαι 16 ετών στην Ελλάδα, αλλά θα σας αποκαλύψω και κάτι που είπε τη συνέντευξη. Το Σάββατο 18 Μαΐου, που είναι ο τελικός του Eurovision, έχει γενέθλια η μητέρα της, που θα τη δει από τον Καναδά, παρακαλώ. Υπέροχο. Λοιπόν, μην πούμε πολλά. Πάμε να την απολαύσουμε και αμέσως μετά να σχολιάσουμε τα όσα είπε η Κατερίνα Ντούσκα αποκλειστικά στον Θέμη Μάλι. Better love, better love. All that we're after, we love, we love. Ooh, better love, better love. All that we're after, way to love, who you love. Ooh, Κατερίνα, καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και από κοντά. Και εγώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο να κάνουμε μια κουβέντα και για σένα και για την Eurovision. Θα πάμε λίγο πίσω στον Καναδά, στο Μόντρεαλ. Εκεί όπου εσύ αρχίζεις και ανακαλύπτεις, εσύ ή κάποιοι άλλοι, ότι οπ, κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν ξέρω αν με οδήγησε κάποια τέτοια συνειδητοποίηση στη μουσική. Η αγάπη μου για τη μουσική με οδήγησε σε αυτό που κάνω.
Αλλά σίγουρα ένιωθα μία ασφάλεια. Μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδά από πολύ μικρή ηλικία. Γενικότερα με τράβαγαν πάρα πολύ τέχνες. Από πολύ πολύ μικρή, από το νηπιαγωγείο, ας πούμε, το παιδικό σταθμό το θυμάμαι. Και κάποια στιγμή στην εφηβεία μου με ακούσαν κάποιες φίλες και ήμουν πάρα πολύ ντροπαλή, οπότε πήραν εκείνες την πρωτοβουλία να δηλώσουν τη συμμετοχή μου σε διάφορες σχολικές παραστάσεις. Οπότε κάπως έτσι βρέθηκα πρώτη φορά σε μια σκηνή να τραγουδάω μπροστά σε κόσμο. Στην Ελλάδα πότε ήρθες? Ήρθα στα 16 μου. Μέχρι τα 16 στο Μόντρελ, ένιωσες ξένη? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Ούτε στιγμή. Στην Ελλάδα ένιωσες ξένη? Στην Ελλάδα, εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς ούτε στον Καναδά να νιώσεις ξένος όταν έχεις γεννηθεί εκεί. Γιατί στα χαρτιά είσαι Καναδός. Και είναι τόσο πολυπολιτισμική αυτή η κοινωνία που δεν υπάρχει. Στον Καναδά σίγουρα δεν το αισθάνθηκα. Και στην Ελλάδα πάλι δεν μπόρεσα να το αισθανθώ, γιατί οι γονείς μου είναι Έλληνες και μιλούσα από πολύ μικρή τη γλώσσα. Αλλά σίγουρα με έβλεπανε σαν το Αμερικανάκι, σαν την Καναδέζα. Η προσαρμογή σου εδώ στο σχολείο, ομαλή. Ναι, σχετικά ομαλή. Ήταν ένας ακραία διαφορετικός κόσμος. Στην αρχή, όταν πρώτο είδα το σχολείο μου, ήμουνα σε ένα σχολείο φιλέων ιδιωτικό στο Μόντρεαλ. Και ήρθα σε ένα σχολείο στο δημόσιο του Βύρωνα. Και στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, γιατί θυμάμαι να βλέπω τα γκράφιτι και να λέω τι γίνεται, αυτό θεωρείται βανδαλισμός. Ήταν λίγο δύσκολα τις πρώτες μέρες, αλλά η Ελλάδα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που πάρα πολύ εύκολα σε συνεπέρνει, σε ξελογιάζει. Κάπως έτσι το λέω εγώ, ότι θεωρώ ξελογιάστρα χώρα. Πανελλήνιες, ναι. Μπήκε στη διαδικασία. Βέβαια. Και... είχα επιλογή. Έχει κανένα επιλογή. Κανένας, πίστεψε με. αυτό. Το θεωρώ λίγο έως πολύ παράλογο, γιατί σου δίνονται κάποιες πολύ συγκεκριμένες επιλογές και δεν νιώθεις ότι επιλέγεις εσύ ο ίδιος το μέλλον σου. Είναι δυστυχώς. Η τέχνη είναι χόμπι, δεν έχει σημασία αν θέλεις να γίνεις τραγουδιστής, χορευτής, σκηνοθέτης, ζωγράφος. Πρέπει οπωσδήποτε και καλά να πάρεις ένα πτυχίο από ένα άλλο πανεπιστήμιο, μια άσχετη σχολή. Και μπήκα κι εγώ δυστυχώς σε αυτή την παγίδα έπεσα. Αλλά κάποια στιγμή το κατάλαβα και τράβηξα το δρόμο μου. Η Μήνος EMI πώς σε ανακάλυψε? Πώς έγινε αυτό το πάντημα? Ναι, εγώ ανέβασα ένα τραγούδι μου για πρώτη φορά το 2013, ήταν το One in a Million, σε μορφή demo στο YouTube. Ήταν μια διαδικασία για μένα, δηλαδή δεν είχα καμία προσδοκία, ήθελα απλά να ψαχτώ, να μπω στο μουσικό χάρτη, να μπορέσω να έχω προσωπικό υλικό σαν δείγμα στο διαδίκτυο, να το στέλνω σε διάφορους μουσικούς που ήθελα να προσεγγίσω για να φτιάξω μια μπάντα, μια ομάδα. Αυτό το τραγούδι άρχισε να γίνεται shared από πάρα πολλούς λογαριασμούς στο Facebook. Ήταν σουρεαλιστικό, γιατί είχα 200 φίλους στο Facebook. Ήμουν άκρως αντικοινωνική. Οπότε δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Και άρχισαν να ανεβαίνουν πάρα πολύ τα views και άρχισαν να το παίζουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, που ήταν πραγματικά ένα demo τραγουδιού. Οπότε έλεγα τι συμβαίνει εδώ. Και έτσι με προσέγγισαν αρκετές δισκογραφικές και managers. Και κάπως έτσι κατέληξα με τη Μήνος EMI. Είναι πολύ ανορθόδοξο. Ήταν πολύ ανορθόδοξο όλο αυτό το πράγμα. Απρόσμενο. Απλά σε ρωτώ, ξέρεις ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δισκογραφικά, ειδικά οι νεότεροι, οι περισσότεροι είναι από reality. Εσύ θα έμπαινες σε αυτή τη διαδικασία ποτέ? Στον χώρο της μουσικής, ναι. Εννοείς. Αν θα έμπαινα. Δεν θα έμπαινα, όχι. Δεν θα έμπαινα. Ακόμα και αν αυτή ήταν η μόνη επιλογή. Δεν θεωρώ ποτέ ότι υπάρχει μόνο μία επιλογή. Ναι. Αλλά δεν το κατακρίνω καθόλου. Απλά εμένα δεν μου ταιριάζει αυτό το πρότυπο. Δεν θα πήγαινες ποτέ σε reality, δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν θεωρώ reality το The Voice ή το X-Factor. Ναι. Αυτοί είναι διαγωνισμοί, καθαρά. Είναι αλλά, talent shows, ναι. Ναι, αλλά είναι talent shows. Τώρα, πραγματικά, ένα reality όπου μπαίνω σε ένα σπίτι και βλέπει ο καθένας τη ζωή μου από πριν το βράδυ, σε καμία περίπτωση. Για μένα είναι φιαλτικό, για να είμαι ειλικρινής. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις. Θα σου αναφέρω μια τραγουδίστρια, ενδεχομένως θα τη γνωρίζεις, η Ραλία Χριστίδου. Ναι.
η οποία προέρχεται και από ένα τέτοιου τύπου reality με, όπως λέμε εμείς, εγκλεισμό μέσα σε ένα σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Και που ποτέ δεν έδωσε το παραμικρό δικαίωμα για την προσωπική της ζωή ή κάποιος να ασχοληθεί μαζί της. Βέβαια. Όχι, όχι. Μα δεν κατακρίνω αυτούς τους καλλιτέχνες. Πραγματικά, εγώ, για μένα είναι κάτι που δεν μπορούσα να στηρίξω. Αλλά φυσικά και υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα και πραγματικά τους βγάζω και το καπέλο. Αρχίζεις και κάνεις πολύ σημαντικές συνεργασίες. Mm-hmm. Πολύ σημαντικές συνεργασίες για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πίσω του μια μεγάλη δισκογραφία. Ναι, ισχύει. Ξαφνικά, πώς γίνεται η πρόταση για την Eurovision? Η πρόταση ήρθε σε μένα χωρίς να την περιμένω καθόλου. Ήρθε από τον κύριο Παπαδημητρίου, όπως ξέρετε. Με κάλεσε κάποια στιγμή, τέλη Νοεμβρίου, μου είπε να βρεθούμε, δεν γνωριζόμασταν, προφανώς τον γνώριζα το έργο του, αλλά δεν γνωριζόμασταν καθόλου προσωπικά. Μου είπε να βρεθούμε, να μου κάνει μια επαγγελματική πρόταση και εγώ φαντάστηκα ότι θα είχε να κάνει με την στέγη γραμμάτων και τεχνών, κάποια χριστουγεννιάτικη συναυλία. Δεν γνώριζα κιόλας ότι είχε αναλάβει τη θέση αυτή φέτος, οπότε πού να το φανταστώ. Και κάπως έτσι ήρθε το θέμα Eurovision. Η πρώτη σου αντίδραση, αν τη θυμάσαι. Ήμουνα πραγματικά, είχα χαωθεί λίγο σε αυτήν την κουβέντα. Λέγα, γιατί μιλάει για την Eurovision ξαφνικά? Λέω, πραγματικά, τρώγαμε εκείνη τη στιγμή και λέω, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί το θέμα συνέχεια πήγαινε προς τα εκεί. Και νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που του είπα, τώρα αλήθεια, γιατί εμένα, γιατί σκεφτήκατε εμένα. Καθαρά για το λόγο ότι γνωρίζουμε ότι δεν είμαι συμβατική επιλογή για την Ελλάδα. Δραστηριοποιούμε σε ένα χώρο που ποτέ δεν έχει εκπροσωπεί την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Σου πήρε πολύ καιρό να πεις το ναι? Με πήρε ένα μήνα. Ένα μήνα. Mm-hmm. Μου είπαν εξ αρχής ότι θέλουμε να πας με ένα δικό σου τραγούδι, δεν χρειάστηκε καν εγώ να το αναφέρω αυτό. Και κατά δεύτερον, ήθελα να ξέρω κατά πόσο εγώ όντως μπορώ να επιλέξω τους συνεργάτες μου και κατά πόσο θα τους έχω όλους αυτούς τους ανθρώπους μαζί μου, ώστε να νιώσω αυτή την ασφάλεια που απαιτείται. Ξέρεις, υποθέτω ότι έχουν περάσει περίοδοι από την Eurovision, τώρα έχει μειωθεί στο ελάχιστο αυτό, με πολύ kits ως προς την εικόνα. Και τα πιο περίεργα είναι αυτά που πάντα μένουν, γιατί είναι τα πιο iconic. Ναι. Αυτός που δεν μένουν μόνο αυτά, αλλά η τέχνη πάντα θέλει και τόλμη. Δεν γίνεται να είναι πάντα safe, δεν γίνεται να πατάς πάντα σε μια συνταγή. Εγώ έχω συνηθίσει να δουλεύω με τα λιγότερα μέσα, να βασίζομαι πάντα σε μένα, στη φωνή μου και στη live μουσική, στους μουσικούς μου. Οπότε, ναι, θα είναι ένα θεαματικό show όλο αυτό το πράγμα. Όπως είπαμε, τα κοστούμια μας, με τους χορευτές μας, με τα props μας. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, αλλά είναι και η φυσική εξέλιξη. Πάντα το είναι κάτι που επιθυμείς και λες κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό, θα έρθει το επόμενο βήμα. Έχεις πάνω σου όλο αυτό το publicity. Mm-hmm. Πώς το διαχειρίζεσαι και ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, πόσο σε έχει επηρεάσει? Δηλαδή θα προσέξεις περισσότερο πώς θα βγεις έξω ενδεχομένως? Άμα σου πω ότι είμαι πιο χύμα από ποτέ, είναι τέτοια η ρυθμή και τέτοια η κούραση που δεν μπορώ να το ελέγξω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ. Σε το λέω σε όλους ότι άμα με πετυχαίνατε λίγο πριν από αυτή την περίοδο, δύσκολα με βλέπετε να βγαίνω από το σπίτι μου χυμαδιό ή άβαυτο. Και τώρα το κάνω σχεδόν συνέχεια. Είναι πάρα πολύ αστείο. Τέλειο. Τη λατρεύω την Ελλάδα. Την πονάω πάρα πολύ. Θέλω να τη διατηρώ σαν βάση και να δραστηριοποιούμε συνεχώς εδώ. Αλλά το όνειρο του κάθε καλλιτέχνη είναι η μουσική να ταξιδεύει. Αν σου έλεγα να πας στην Eurovision με ένα ελληνικό στίχο. Ναι. Ή με ένα παραδοσιακό τραγούδι, αν υποθέταμε ότι οι κανονισμοί επέτρεπαν, να πας με ένα ήδη υπαρκτό τραγούδι. Ναι. Εσύ ποιο θα επέλεγες? Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Ή ποιο είναι, ας πούμε, το αγαπημένο σου ελληνικό τραγούδι που σου ξυπνάει κάποια μνήμη ή θυμάσαι από παιδί? Είναι πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια. Είναι πάρα πάρα πολλά. Τραγουδίστριες, τραγουδιστές. Σε είχα ακούσει να μιλάς για τη Μαρίζα Κο. Εγώ λατρεύω και τον Ατίκ πάρα πολύ και έχω... Α, μιλάμε για τόσο παλιά. Όχι μόνο, κάθε εποχή προφανώς. Αλλά τον Ατίκ το σκέφτηκα τώρα γιατί είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια που έχω διασκευάσει και έχουν μπει σε δίσκο. Οπότε, ναι, ένα από αυτά είναι... Ποιο είναι? Από μέσα πεθαμένος λέγεται. Και είναι ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή που το άκουσα κάτι μου προκάλεσε πολύ ισχυρό.
Τώρα που πες για τα promo tour, πώς ένιωσες την πρώτη στιγμή, την πρώτη φορά που άκουσες από κάτω ένα κοινό που δεν το έχεις ξαναδεί να τραγουδάει το Better Love ξαφνικά? Ναι, εντάξει, είναι μοναδική εμπειρία. Είναι μοναδική. Είναι το πάρισμα, τρελό το πάρισμα. Πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία. Τώρα βλέπεις παιδιά να περιμένουν έξω το ξενοδοχείο από τις 9 ώρα το πρωί και να είναι εκεί 4 μέρες σερί. Δεν υπάρχει αυτό. Τρομερή αγάπη. Την άλλη όμως πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτά τα πάρτι είναι ερασιτεχνικά, απολύτως ερασιτεχνικά. Οι πρόβες ήχου μας είναι ανύπαρκτες, οι υποδομές είναι ανύπαρκτες. Είναι εθελοντές που το διαργανώνουν αυτά τα πάρτι, με την ψυχή τους, με την αγάπη τους. Καθαρά λόγω αγάπης για την Eurovision. Οπότε δεν είναι καθόλου ενδεικτικά τα performances. Εκεί περνάμε τέλεια γιατί ο κόσμος απλά αρκείται στο να μας δει και να πάρει λίγο την προσωπικότητά μας και το vibe μας. Και είμαστε λίγο σε ένα κοινό, σε μια φούσκα όλοι μαζί. Αλλά μετά βλέπεις κάπως κυκλοφορούν αυτά τα βίντεο και έχουν χίλια δύο τεχνικά θέματα και είναι άδικο. Είναι λίγο άδικο. Ναι. Όχι λίγο, είναι πολύ άδικο. Απ' την άλλη όμως, ο καθένας θα αποδείξει την αξία του σε μια σκηνή. Δεν γνωρίζεις ότι όλο αυτό σημαίνει live streaming στο YouTube και άπειρα shares και ξαφνικά κριτικάρεσαι, δηλαδή βαθμολογείσαι πάνω σε αυτό. Είναι λίγο αστείο. Απ' την άλλη όμως, εντάξει, δεν είναι κάτι που μπορείς να ελέγξεις. Και ο καλλιτέχνης φαίνεται στο πόσες φορές σηκώνεται και όχι σε όσες πέφτει. Εγώ είμαι τυχερή που το live στο Amsterdam που για μένα ήταν ό,τι χειρότερο έχω ζήσει στη μουσική μου καριέρα μέχρι στιγμής. Που βέβαια δεν έχω περάσει καλύτερα σε τόσο κακή εμφάνιση λόγω αυτού του κόσμου, γιατί εκεί πέρα ήταν τέλεια. Είμαι τυχερή που ο κόσμος γνωρίζει γενικά το ποια είμαι σαν ερμηνεύτρια και πώς τραγουδάω. Δεν ήταν το πρώτο μου live στη ζωή μου, έχω κάνει πάρα πολλά live. Οπότε εν τέλει ξεζουμάρεις λίγο και δεν έχεις και κάτι να αποδείξεις. Είμαστε άνθρωποι. Ήταν μια κακή στιγμή και μετά ήρθε μια πολύ καλύτερη στιγμή στη Μαδρίτη. Ακριβώς. Και θα έρθει μια ακόμα πολύ καλύτερη στιγμή στο Τελαβίβ. Πώς λειτουργεί όλο αυτό, ότι έχω τώρα μπροστά μου έναν ημιτελικό, ναι. Πρέπει να περάσω. Το βλέπεις έτσι? Όχι. Πρέπει να περάσω. Εννοείται πως θέλω να περάσω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα περάσω. Κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό. Πρέπει να πιστέψεις ότι πας νικητής. Αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να πας καλά. Αυτό είναι μια εγκεφαλική διαδικασία και ψυχική που οφείλει να κάνει ο κάθε καλλιτέχνης. Αλλά ο στόχος πάντα είναι να δώσω το καλύτερο σου εαυτό. Αν εγώ πάω και όντως δώσω το καλύτερο μου εαυτό και εγώ είμαι καλά και περήφανη για αυτό που έχω κάνει και νιώθω πραγματικά ότι όντως με αντιπροσωπεύει και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν αρέσει, δεν θα στενοχωρηθώ. Με εξαίρεση πέρσι, που βέβαια και πάλι έτσι όπως έγινε η διαδικασία εξαιτίας διαφόρων θεμάτων, ήταν σαν ανάθεση το τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια η ΕΡΤ επιλέγει να κάνει αναθέσεις. Ναι. Εάν δεν υπήρχε η ανάθεση και σου έλεγε η δισκογραφική σου ότι έχουμε έναν τελικό ελληνικό και θέλουμε από τη δική μας εταιρεία να συμμετέχεις εσύ, θα πήγαινες σε διαδικασία επιλογής ελληνικού τελικού? Δεν το γνωρίζω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Θα έπρεπε να το σκεφτώ. Δεν το αποκλείω καθόλου, αλλά είναι... Εγώ πραγματικά είναι πάρα πολύ αστείο αυτό, αλλά επειδή δεν έχω μπει ποτέ σε διαδικασία διαγωνισμού, τώρα μπαίνω στη διαδικασία του μεγαλύτερου διαγωνισμού στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ αστείο. Οπότε, ναι, σίγουρα δεν το αποκλείω, αλλά η ανάθεση είναι μια πολύ μεγάλη τιμή και αυτή, όπως και βέβαια είναι τεράστια τιμή να σε ψηφίζει και ο λαός σου. Εννοείται. Σε ανησυχεί όλη αυτή η κατάσταση στο Τελαβίβ, στο Ισραήλ? Φοβάσαι μέσα σου? Δηλαδή τύπου βγαίνει η Χαμάς και λέει δεν αποκλείται να βομβαρδίσουμε τις ημέρες του διαγωνισμού. Ναι. Είναι μια απειλή αυτή. Σε επηρεάζει καθόλου? Υπάρχει σαν δεύτερη σκέψη? Πιστεύω πραγματικά, γνωρίζοντας τι σημαίνει και Eurovision και EBU, ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυτά που πρέπει να είναι. Πρόσφατα ο Waters των Pink Floyd. Ναι. Καταρχάς, εγώ το βρήκα απίστευτα τιμητικό ότι αναφέρεται στη Μαντόνα και σε σένα. Ναι. Και μέχρι εκεί. Καλή λοιπόν τη Μαντόνα και εσένα να μποϊκοτάρετε το διαγωνισμό. Ναι. Πώς το είδες όλο αυτό? Αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο εγώ το έχω λάβει εδώ και αρκετό καιρό. Ούτως ή άλλως. Για μένα είναι ένα από τα μουσικά μου ενδάλματα.
Δεν είναι ένα θέμα το οποίο πρώτη φορά το άκουσα, ενώ πέρσι έγινε μια τέτοια δημόσια, κάπως το ίδιο δηλαδή, ναι, ίδια ζήτησα, ναι, ναι, η ίδια τοποθέτηση σε άλλα μου μουσικά ενδάλματα, όπως είναι η Radiohead, όπως είναι ο Nick Cave. Υπάρχει η μία άποψη, υπάρχει και η άλλη άποψη. Εγώ σέβομαι την άποψη του καθενός και για μένα είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος πρεσβεύει πολύ όμορφα πράγματα. Δεν νιώθω ότι καλούμε να μιλήσω για τις πράξεις καμιάς κυβέρνησης, ούτε να λύσω είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν έχει επιληθεί εδώ και τόσες δεκαετίες. Αισθάνομαι ότι πηγαίνω με ένα τραγούδι σε ένα μουσικό διαγωνισμό, ένα τραγούδι που έχει ένα πολύ, για μένα, πολύ όμορφο και ισχυρό μήνυμα και πιστεύω πολύ στη δύναμη της μουσικής. Αλήθεια, γιατί αντιδράσει έτσι όταν σε ρωτούν για τα προσωπικά σου? Το θέμα είναι ότι υπάρχει η επιλογή. Υπάρχει η επιλογή του να μην εκθέτει την προσωπική σου ζωή και γνωρίζουμε όλοι ότι όποιος εκθέτει την προσωπική του ζωή έχει κάτι να κερδίσει από αυτό. Είναι κάτι που το εμπορεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι που απλά νιώθουν πολύ άνετα με αυτό, δεν τους ενδιαφέρει, έχουν μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Δεν λέω ότι γίνεται πάντα σκόπιμα, αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να χρησιμοποιήσω καμία προσωπική μου σχέση για να κερδίσω στην καριέρα μου. Είναι ιδεολογικό το θέμα. Δεν το κάνω καθόλου πραγματικά για να είμαι ούτε σνόμπ, ούτε δύσκολη, αλλά θέλω όντως ο κόσμος να ασχολείται μαζί μου και να με γνωρίζει σαν μουσικό και για το μουσικό μου έργο και λιγότερο για την προσωπική μου ζωή. Θέλω ακαπέλα να μου πεις λίγο από το ρεφρέν του Better Love. Ωραία, μισό. Δεν έχω κάνει και ζέσταμα. Better love, better love. All that we're after, we love, we love. Ooh, ooh, better love, better love. All that we're after, we love, we love. Ooh, ooh. Εγώ με τη χειροκροτήση. Μπράβο τη. Μπράβο τη. Είναι ουσιαστικά η πρώτη συνέντευξη τη που βλέπω τηλεοπτική να πατάει άλλη για όλα. Υπέροχη. Παιδιά, θα πω μια λέξη. Πέρα από ότι είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα που μιλάει πολύ ωραία και το πετάει σωστά, μου φαίνεται ότι είναι καλλιτέχνη με όλη τη σημασία τη λέξη. Δεν την ενδιαφέρει το ρούχο, το μαλλί, τι θα πούνε. Είναι καλλιτέχνη και ο καλλιτέχνη έχει μια πολύ διαφορετική θεωρία. Θεώρηση, και αυτό αποδεικνύει μέσα από τη συνέντευξη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Θέλω τα σχόλιά σας. Θα σας εμμυστερευτώ ότι σκεφτόμουν 15 λεπτά που βλέπα τη συνέντευξη και έλεγα μακάρι να ήταν κι άλλε σαν την Κατερίνα Ντούσκα. Είναι η νέα μου μεγάλη αγάπη, Κατερίνα Ντούσκα, πρέπει να ομολογήσω. Πώς εδώ είναι αυτό. Τρεις δεκαετίες στο χώρο, θυμάμαι και του ραδιοφώνου και τη δισκογραφία, να μιλάμε με τραγουδίστρες και τραγουδιστές και να του μαθαίνουμε πράγματα. Πώς πρέπει να μιλάνε σε συνεντεύξεις. Τι πρέπει να λένε. 15 λεπτά έβλεπα αυτή την κοπέλα και έλεγα όλα όσα λέγαμε σε καλλιτέχνες να κάνουν, τα κάνει από φυσικού της. Μιλάει σαν σωστός άνθρωπος. Ναι. Και είναι αυτό που είπε η Κατερίνα, καλλιτέχνης. Και παραδίδει και μαθήματα life coaching, Κατερίνα, γιατί εμένα μου άρεσαν πάρα πολλά αυτά που είπε, ότι ο καλλιτέχνης φαίνεται σε πόσες φορές σηκώνεται και όχι πόσες φορές πέφτει, ότι πάω και για να κερδίσω, δηλαδή πάω και για να περάσω. Είναι πολύ ωραίο, πολύ. Δεν απέφυγε καμία ερώτηση, γιατί ο Θέμης ρώτησε τα πάντα, όλα τα θέματα. Είναι η πρώτη φορά που απαντάει ουσιαστικά για ο Ρότζερ Γότα, γιατί και στο αεροδρόμιο που την είχαμε συναντήσει δεν ήθελε να απαντήσει, δεν ήθελε να τη ρωτήσουμε τόσο καν. Τόσο τέλεια. Περίμενε το Θέμη. Απάντησε όσο ήθελε σε κάθε ερώτηση, δεν απέφυγε καμία ερώτηση. Εξαιρετικό όλο. Εξαιρετικό θέλω όλο. Να πω ότι εμένα αυτό που με καθήλωσε σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι είδα επιτέλους έναν πολύ συγκροτημένο αυτό. Άνθρωπο, έναν πολύ συνειδητοποιημένο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που ο λόγος του έχει δομή. Έχει αρχή, μέση, τέλος, που μπορείς να καταλάβεις τι λέει, που αυτό που θα σου πει σε ενδιαφέρει και σε καθυλώνει, γιατί φυσικά και η συνέντευξη ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά πρέπει και ο άλλος να είναι σε θέση να σου απαντήσει την ώρα που θα τον έχεις απέναντι. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι φυσικά 100% καλλιτέχνης, ότι όλα της τα κύτταρα είναι μουσική αυτού του ανθρώπου και πιστεύω ότι όταν έχεις μια κρυστάλλινη φωνή, και βασίζεσαι σε αυτή τη φωνή, δεν σε ενδιαφέρει το υπόλοιπο πλαίσιο. Γι' αυτό λέει αυτό για την προσωπική τη ζωή, γι' αυτό λέει αυτά για την Eurovision. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Το Σάββατο φεύγει, θα είμαστε δίπλα της και θα τη στηρίζουμε και όλες οι αποκλειστικότητες εδώ σε εμάς το ευτυχείτε. Λοιπόν, και μετά την Κατερίνα Ντούσκα, η Λίθα μας μεταφέρει, μιας και συνάντησε, τον άνθρωπο που έχει γράψει το Κόκκινο Ποτάμι.
Το 2001 μάλιστα. Ναι, τον κύριο Χάρη Τσιρκινίδη τον συνάντησα ουσιαστικά σε ένα γύρισμα. Να πούμε ότι θα είναι η μεγάλη μας παραγωγή εδώ του Open για την επόμενη σεζόν. Υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή, το Κόκκινο Ποτάμι του Μανούσου Μανουσάκη. Εκεί λοιπόν συνάντησα τον Χάρη Τσιρκινίδη, τον συγγραφέα του Κόκκινου Ποταμιού, και μου μίλησε για τα συναισθήματά του, τώρα που μεταφέρεται και στη μικρή οθόνη, εδώ μέσα από το Open. Είναι βαθιά συγκινημένος και μοιράστηκε μαζί μας, Κατερίνα, και ιστορίες, γιατί ο Χάρης Τσιρκινίδης κατάγεται από τον Πόντο, γεννήθηκε στην Καβάλα, γιατί αλλά ουσιαστικά... θέλω να θυμίσουμε ότι μέχρι τις 19 Μαΐου εμείς εδώ στο Open τιμούμε τα 100 χρόνια. Yeah. Γενοκτονία στον Ποντίο, γι' αυτό και φοράμε και τη συγκεκριμένη κονκάρδα που βλέπετε όλες αυτές τις μέρες. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεννήθηκα σε χωριό της Καβάλας που λέγεται Λεκάνη. Και ακριβώς δίπλα από το σπίτι μας, προσφυγικό σπίτι, έμενε ένας καλόγερος αρχιμανδρίτης μετά, ο οποίος ήταν ιερομόναχος στην Μονή του Αγίου Περιστεριώτα στον Πόντο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ήρθε βαριά πληγωμένος από την τραγωδία του Ελληνισμού και ταυτόχρονα μετά πήγε και στην Μικρασιατική Εκστρατεία, πήγε δίπλα στον Ελληνικό Στρατό για να ενισχύσει, να τονώσει το ηθικό τους κλπ. Εγώ από μικρό παιδί τον άκουγα που έλεγε ή έψερνε κλπ. Και μια μέρα πήγα και του κλέψα ένα βιβλίο από αυτά που είχε μέσα. Λοιπόν, από αυτό το βιβλίο επίση ότι χωρίς να το θέλω, μικρό παιδί 10 χρόνων, ένιωσα μια αποστολή. Η μάνα μου το μόνο που μου λέγε πάντα και δεν το έλεγε σε μένα, απλώς όταν μαγείρευε έξω, γιατί έξω ήταν τότε το τζάκι που μαγειρεύανε οι πρόσφυγες που ήρθαν, όταν την έβλεπα συνεχώς έκλαιγε. Και κάποτε τη ρώτησα, τι έγινε, δύο χρόνια, τρία χρόνια, μιλάω τώρα ότι ήμουν 7 χρονών, 8 χρονών, 9 χρονών παιδί. Λοιπόν, και τότε μου είπε το δράμα που υπέστη η ξαδέλφη της, η οποία ήταν κόρη ιερέα και την οποία τη συνέλαβαν μαζί με άλλες γυναίκες στην περιοχή της Αμψούντας, και στο δρόμο τη συνέλαβαν, της έκλασαν σε ένα σπίτι, της βίασαν, και επειδή αντιστέκονταν έβγαλαν μαχαίρια και έβγαλαν τις καρδιές ορισμένες από τις γυναίκες. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα μαζί με άλλους, όταν περνούσαν τη γέφυρα για να τους πάνε εξορία, εξορίες, εξόντωση κλπ, έπεσαν μαζί με τα παιδιά τους. Η Ρωμανία μπάρθεν, η Ρωμανία μπέ. Εσείς μεγαλώσατε με αυτές τις ιστορίες. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, γιατί έτσι πηγαίνουμε μπροστά. Ανυπομονούμε λοιπόν για τη νέα μεγάλη παραγωγή του Open, τη νέα σεζόν, το Κόκκινο Ποτάμι. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δυναμώστε τις τηλεοράσεις σας, διότι σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με το Βαλάντι σε ένα μοναδικό γλέντι. Πάμε! Θα πατήσω το στο ξαφνικά. Αποθυμένα είναι αυτά. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, επιστρέψαμε και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Από την αρχή της εκπομπής σας λέω και έχετε ενθουσιαστεί πάρα πολύ ότι σήμερα καλεσμένος μας είναι ο Βαλάντης. Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Βαλάντη. Γεια σου, Βαλάντη μου. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Σε όλο τον κόσμο. Όπως ήταν, καλά, εντάξει. Έχετε συνεργαστεί με τον Ποσειδώνα. Δεν έχετε συνεργαστεί όμως δισκογραφικά. Με μακρύ μαλλί. Δισκογραφικά δεν έχουμε γράψει. Έχουμε γράψει τραγούδι. Δεν έχετε κάνει άλλο κομμάτι. Απλά με τον αδερφό του. Ήταν παραγωγός του αδερφό μου. Ναι. Μεγάλη βάρη το Βαγγέλη του. Α, σαν γαμπρό και νύφη δεν είμαστε. Τον θεωρώ. Τον θεωρώ. Τον θεωρώ. Τον θεωρώ. Ένα από του καλύτερου τραγουδιστέ. Να σε ρωτήσω. Εσύ γαμπρό πόσε φορέ έχει στηθεί. Γαμπρό. Μόνο μία. Κάτσε, πώ γίνεται αυτό. Γιατί δεν έχει. Όχι, ένα γάμπρο. Όλοι νομίζουμε ότι έχει βγει τρει. Απλά έχει παιδιά. Παιδιά έχω και μπερδεύω. Από πόσε ξεχωριστέ γυναίκε έχει παιδιά.
τρεις. Και νόμιζα ότι είχες κάνει και τρεις γάμους. Εγώ κανένα γάμο ακόμα, οπότε μια χαρά. Στο ράφι, πρόσεχε. Όχι, εσύ. Πρόσεχε, τώρα, ράφι. Τώρα γίνομαι 34, αύριο γίνομαι. Είμαι για ράφι 34. Ναι, όχι, καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα βρε βαλάτι, εμφανισιακά, δηλαδή. Όχι, στο μυαλό αλλάζουμε. Πρόσεχε, εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, καινούργιο τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Αποθυμένα. Ευχαριστώ πολύ. Και σήμερα μας έχεις ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ναι, εμφανίστηκε ωραίο... σε Ελλάδα και Κύπρο και έχω ακούσει ότι τα πας καταπληκτικά. Πολύ, πολύ καλά. Πολύ ωραία. Καινούργια τραγούδια σε λίγο. Ωραία. Live. Και βγάζεις και νέο άλμπουμ, μαθαίνω. Ναι, αυτό, ένα live άλμπουμ. Με τίτλο. Ναι, δεν το έχουμε ακόμα. Ο το σκέφτεστε. Είναι... ναι. Ευτυχείτε. Στα 22 πίσω. Χρόνια, ευτυχείτε γιατί όχι. Έλα, σε βαλάσσε. 22 χρόνια. 22 χρόνια. 22 χρόνια. Το θυμάμαι αυτό έλεγα πριν με το μακρύ μαλλί και με κάτι ντυσίματα περίεργα. Ναι. 90. Και μία από τις καλύτερες φωνές, όπως είπες. Είναι από τις καλύτερες αντρικές φορές και το λέω γιατί συνήθως δεν λέω καλά. Το κοινό περιμένει. Πάμε να ξεκινήσουμε και να σε απολαύσουμε. Έλα, κύριε Κρότη. Κατσούρα forever. Απόψε να σε δω, να πούμε δυο κουβέντες. Κοίτα το σπίτι σου κλειστό, δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας πέρναγε και χτύπαγε τις τέντες. Και ο καπνός στο στόμα μου γινόταν πιο στυφός. Σ' ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκεφτόμαι ακόμα καλή νύχτα. Κάτω απ' την πόρτα το ρίξα και χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Σ' ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι δεν έχω που να πάω. Γιατί ακόμα σ' αγαπάω. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα, να έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς του πόρτα. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα, τα έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς του πόρτα. Έκανα πρώτο στην αρχή, μετά το χωρισμό μας. Είχα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε στο δρόμο το δικό μας, μου είπε η αγάπη μας δεν μένει πια εδώ. Σ' ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα καλή. Κατά την πόρτα το ρίξα και χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Σ' ένα καρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι δεν έχω που να πάω. Γιατί ακόμα σ' αγαπάω. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα, θα έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα, θα έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα. Να με δεις όπως και πρώτα, θα έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα, θα έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα. Χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Κάτω απ' την πόρτα το ρίξα,
χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Σε σκέφτομαι, δεν έχω που να πάω. Γιατί ακόμα σ' αγαπάω. Κι εγώ σας αγαπάω. Γιώργος Νίκος, Μάικ. Λοιπόν, Γιώργος Μαχάτος είναι στο βιολί. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος μας, το επώνυμο πάντα δεν θυμάμαι. Είναι στο βιολί μας. Ο Νίκος Καραολάνης. Καραολάνης, γι' αυτό δεν σε θυμάμαι. Μάικ, Καραολά. Καρατζίβας βέβαια. Άλλο επώνυμο βέβαια, Καρατζίβας είναι στα κουστά μας. Μάικ Κυριακού είναι στην κιθάρα. Και ο Γιάννης... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Τα πλήκτρα μας. Τον έρωτα πολλές φορές τον έζησα. Με γέμισε με λύπες και χάρες. Και έκλαψα και πόνεψα και πέθανα. Για τόσες που ερωτεύτηκαν φορές. Μέχρι που γνώρισα εσένα και όλα ξένα τα παλιά. Κι όλη η ζωή μου στα χαμένα. Μέχρι που γνώρισα εσένα. Μέχρι που γνώρισα εσένα. Και είναι η πρώτη μου φορά που λέω πως ζω αληθινά. Τον έρωτα πολλές φορές τραγούδησα. Σε τόσες που κοιμήθηκα αγκαλιές και λάτρεψα όλα τα φώτα που χάρισα, που άναβαν στο σώμα μου φωτιές. Μέχρι που γνώρισα εσένα και όλα ξένα τα παλιά κι όλη η ζωή μου στα χαμένα. Μέχρι που γνώρισα εσένα. Και είναι η πρώτη μου φορά που λέω πως ζω αληθινά. Μέχρι που γνώρισα εσένα και όλα ξένα τα παλιά κι όλη η ζωή μου στα χαμένα. Μέχρι που γνώρισα εσένα. Ναι, μέχρι που γνώρισα εσένα. Όπως ζω αληθινά. Ξαφνικά χαίρεται τι κάνετε μου λες. Το όλο υποσχέσεις είναι θυματιές. Γρήγορα μια ασπιρίνη υποχωρείς. Είναι δίνη και έχει απόψε και σελήνη. Δεν θα φταίω ότι είναι. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε φαντασόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο δελά. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε φαντασόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο δελά. Στο άσανσερ που συναντιόμαστε δεν κρατιόμαστε. Θα πατήσω το στόπ ξαφνικά. Σαν σε που συναντιόμαστε, φαντασόμαστε. Στο άσαν σε που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε.
ασανσέρ που συναντιόμαστε, φαντασόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε, θα πατήσω το στόπ. Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Έτσι, γιατί βαρέθηκα τα ίδια. Έτσι, γιατί γουστάρω να είμαι μόνος. Είναι πιο καλύτερα, δεν το μετανιώνω. Να είμαι για την πάρτι μου και μόνο. Μη μ' αγαπάς, παίρνεις μεγάλο ρίσκο. Όταν πονάς, εγώ τρελά τη βρίσκω. Και μη μ' αγαπάς εμένα, είναι τα βράδια σου χαμένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα στη κάνω ψυχοφόρα. Κάτσε, κάτσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι θέλετε να συνεχίσουμε, θέλετε κάτι ιδιαίτερο? Όποιο ιδιαίτερο. Θες εσύ. Όποιο θέλω εγώ. Εσύ. Όποιο θέλω εγώ. Όλα είναι υπέροχα, πάμε. Έτσι, 20 χρόνια, 22 χρόνια. Έλα. Σε ζητώ στα σινεμά, στις βιτρίνες που αγαπούσες και σε λάθη μου παλιά. Σε ζητώ και στη δουλειά, στα τηλέφωνα που κλείνω, στις ειδήσεις των 9. Έτσι, άιντε παιδιά. Πες μου που τη βρήκες την ψυχή, έτσι να τελειώσεις μια ζωή. Μόνος από που να κρατηθώ, ψάχνω έναν άλλον εαυτό. Κάνομαι στο δικό σου καιρό. Σε ζητώ στα σινεμά, στις βιτρίνες που αγαπούσες και σε λάθη μου παλιά. Σε ζητώ και στη δουλειά, στα τηλέφωνα που κλείνω, στις ειδήσεις των 9. Πες μου για αγάπη πως μιλάς, μέσα στο καθρέφτη πως κοιτάς. Λείπεις 5 μήνες μακριά, είμαι ένα με τη μοναξιά. Χάνομαι μα εσύ πουθενά. Σε ζητώ στα σινεμά, στις βιτρίνες που αγαπούσες και σε λάθη μου παλιά. Σε ζητώ και στη δουλειά, στα τηλέφωνα που κλείνω, στις ειδήσεις των 9. Σε ζητώ στα σινεμά, στις βιτρίνες που αγαπούσες και σε λάθη μου παλιά. Σε ζητώ και στη δουλειά, στα τηλέφωνα που κλείνω, στις ειδήσεις των 9. Σε ζητώ. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, είμαστε αγαπημένοι μου τηλεθεατές και συνεχίζουμε το Βαλάντι με πολύ αγαπημένα τραγούδια και δικά του αλλά και μεγάλες επιτυχίες. Πάμε. Χαίρομαι. Τα χείλη μου ξέρνα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει πόρα.
και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις στη ρουλέτα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντό μου τώρα είναι η φωνή. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Όση ανάγκη γίνεται ιστορία. Όση ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις Ρώσα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Τώρα τι άλλο θέλεις πιο πολύ. Νομίζεις σε παραμένω και χύλιξε να αποσφυλώ. Σου λένε λόγια ένα σωρό και σου θολώνουν το μυαλό. Για σένα νοιάζομαι τέλα και σε π' αγάπη μου ψηλά. Εσύ στις φλέβες μου κυλάς και στην καρδιά μου εσύ μιλάς. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ, πεθαίνω με ένα σου φιλί. Τι άλλο θέλεις να σου πω, χωρίς εσένα δεν μπορώ. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ, πεθαίνω με ένα σου φιλί. Τι άλλο θέλεις να σου πω, χωρίς εσένα δεν μπορώ. Καρδιά σου ξεγελώ. Εσένα θέλω και μη κλαις. Και λάθος λόγια μη μου λες. Για σένα νοιάζομαι τελά. Και σε έχω αγάπη μου ψηλά. Εσύ στις φλέβες μου κυλάς. Και στην καρδιά μου εσύ μιλάς. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ. Πεθαίνω με ένα σου φιλί. Τι άλλο θέλεις να σου πω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ. Πεθαίνω με ένα σου φιλί. Τι άλλο θέλεις να σου πω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ. Τι άλλο θέλεις. Έτσι θέλεις να σου πω, χωρίς εσένα δεν μπορώ. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ, πεθαίνω με ένα σου φίλι. Τι άλλο θέλεις να σου πω, χωρίς εσένα δεν μπορώ. Τι άλλο θέλεις.
ευχαριστώ. Α, σε πάω τώρα αλλού. Όπου θέλει. Αλλού τώρα. Για να ακούσουμε. Πάμε αλλού. Φιλάμε. Λες πριν να γίνουν όλα χθες, τρέξε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές ή στην ψυχή σε εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά. Για τα παλιά είναι τόσα τα καρφιά κι ο ζεύτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φουντώσει η γιορτή. Δηλαδή, αυτά τα κομμάτια έχουν γραφτεί χρόνια πολλά πριν. Και ευτυχώς υπάρχουν διαφημίσεις που χρησιμοποιούν κάποια τραγούδια και τα ακούμε. Δηλαδή, έχουμε γνωρίσει μέσα από αυτά το Θες του Μητροπάνου. Mm-hmm. Αυτός ο δίσκος, ο συγκεκριμένος με το Θες μέσα, το Ζήσε το Φεγγάρι του Στέφανου Κορκολί, που είναι ένας τεράστιος δίσκος, πήγε τότε χαμένος, μόνο το Ζήσε το Φεγγάρι ακούστηκε και τίποτα άλλο. Και τώρα μαθαίνουμε μετά από 20 χρόνια πια. Και ευτυχώς γιατί τα ακούν τραγούδια. Και τα νέα παιδιά και τα μαθαίνουν. Πάμε αυτό, να συνεχίσουμε. Έχουν κριτήριο καλό. Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής, που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις, να με σώσεις μπορείς. Ακροβατώ σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ μέσα σε δρόμους δίχως τέλος, δίχως τάση. Ακροβατώ σε μια ζωή με αλκοόλ και παρεστήσεις και σε ζητώ με όσες μείναν από τις 5 μου αισθήσεις. Ακροβατώ και σε ζητώ γιατί ακόμα σ' αγαπώ. Thank you.
εγώ σχεδόν στο παραπέντε. Εσύ λουλούδι της αυγής, που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη γαρδιά σου πέντε κουβέντες να μου πεις, να με σώσεις μπορείς. Ακροβατώ σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ μέσα σε δρόμους δίχως τέλος, δίχως στάση. Ακροβατώ σε μια ζωή με αλκοόλ και παρεστήσεις και σε ζητώ με όσες μείναν από τις πέντε μου αισθήσεις. Ακροβατώ και σε ζητώ γιατί ακόμα, ακόμα σ' αγαπώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ μια μέρα απ' τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί χωρίς εσένα, πες μου πώς να τραγουδώ. Τελειωμένα παρακάτι ήταν τα αισθήματα μου και έλεγα απ' την αγάπη να παραιτηθώ. Τόσα όνειρα χαμένα μες στα μάτια σου τα βρήκα. Όλα έγινες για μένα, κράτα με ένα ζώο. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ μια μέρα από τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί χωρίς εσένα, πες μου πώς να τραγουδώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ μια μέρα από τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν θα υπάρχω ούτε εγώ. Κάθε νύχτα πυρετός μου ήταν τα δυο το κρεβάτι. Όλη η μοναξιά του κόσμου έμενε εδώ. Της καρδιάς υπόλοιπης με το πρώτο άγγιγμα σου. Μη μου πεις ποτέ τελειώσα όσα αγαπώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ μια μέρα απ' τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί χωρίς εσένα πες μου πώς να τραγουδώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ μια μέρα απ' τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν θα υπάρχω ούτε εγώ. Εσένα δεν μπορώ μια μέρα απ' τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί χωρίς εσένα πες μου πώς να τραγουδώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ μια μέρα απ' τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν θα υπάρχω ούτε εγώ. Το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή και εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο της πάλι μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία. Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά.
Τόσα χιλιόμετρα για μια μόνο κυρία. Πάνω που φτάνω νιώθω πάλι μακριά. Απ' το βορρά μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Και εκεί που νιώθω μαύρο χάλι, με ένα τηλέφωνο της πάλι, μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα και η απόσταση μικρή. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αρχή. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα και η απόσταση μικρή. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αρχή. Γι' αυτό φύγε καλύτερα τώρα, ξημερώνει, τελειώνει η ώρα. Γι' αυτό φύγε καλύτερα μόνη, η αγάπη αυτή μας σκοτώνει. Γι' αυτό φύγε καλύτερα τώρα, ξημερώνει, τελειώνει η ώρα. Γι' αυτό φύγε καλύτερα μόνη, η αγάπη αυτή μας σκοτώνει. Ένιωσα ότι σε χάνω, ένιωσα. Θα τα αντέξω κι ας ξέρω καλά πώς θα υποφέρω. Αλήθεια θα υποφέρω. Το στόμα γεμάτο φιλιά, κατεβαίνεις δυο-δυο τα σκαλιά και σφυρίζεις με τα λαμπουλιά. Καλημέρα. Με το στόμα γεμάτο φιλιά, άνθισμένη σαν τη Μυγδαλιά, σαν να χτίσεις καινούρια φωλιά στον αγέρα. Και το βραδάκι, είσαι σπίρτο πανάβει φωτιά και με καίει σαν κλαδάκι ως το χάραμα μες στη νυχιά. Το στόμα γεμάτο φιλιά, ανεβαίνεις δυο-δυο τα σκαλιά, ανεμίζεις τα μαύρα μαλλιά και μεθάω. Με το στόμα γεμάτο φιλιά, με τυλίγεις με μοσχοβολιά και σε πίνω γουλιά τη γουλιά και πετάω. Και το βραδάκι, είσαι σπίρτο πανάβει φωτιά και με καίει σαν κλαδάκι ως το χάραμα μες στη νυχιά. Και το βραδάκι, είσαι σπίρτο πανάβει φωτιά και με καίει σαν κλαδάκι ως το χάραμα μες στη νυχιά. Ένα
ένας κόσμος τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για στενή. Τώρα τι να σου πω. Φταίω που σ' αγαπώ. Τ' άστρα χίλιοι καημοί. Κι η νύχτα μυρίζει για στενή. Κινητά μυρίζει για σε μένα. Κινητά μυρίζει για σε μένα. Κινητά μυρίζει για σε μένα. Βαλάντη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, παιδιά, για το υπέροχο πρόγραμμα. Να είσαι καλά! Καλή πρωτομαγιά να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, καλή πρωτομαγιά και σε εσάς. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα στην παρέα μας. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια στο εορταστικό πρόγραμμα του Open. Γεια σας.